Καλό βράδυ μέσα και από την εκπομπή live. Είμαστε σε απευθείας μετάδοση 10 λεπτά μετά τις 10. Φιλοξενούμενη απόψε η κυρία Μαρία Αντωνίου, βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία, όπου θα έχουμε να κουβεντιάσουμε αρκετά, νομίζω και σημαντικά ζητήματα. Καλώς ορίσατε στο δίκτυο. Καλώς σας βρήκα. Καταρχήν να θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Για να έχουμε μια ευφόλιστη φίλη συζήτηση για όλα τα θέματα μετά από 2 χρόνια από την εκλογή μου. Και αυτό ήθελα να πω μετά και από πολύ φυσικά, καιρό κιόλας. Φυσικά δεν έχω σοκαριστεί κι εγώ από τις ειδήσεις που είπατε για τον άτυχο νεαρό, τον 35χρονο. Νομίζω το μόνο που μπορώ να πω είναι τα συλληπιτήρια που στην οικογένεια. Είναι μια είδηση σοκαριστική. Τα συλληπιτήρια προς την οικογένεια, προς τους οικείους. Το μόνο που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι τραγικό, έχουμε σοκαριστεί και εμείς, όπως καταλαβαίνετε. Και όλα αυτά είναι πάντοτε πάρα πολύ δύσκολα και να τα διαχειριστείς. Και δεν νομίζω να μπορούμε να πούμε τίποτε άλλο. Τα συλληπιτήρια στην οικογένεια, γιατί είναι πολύ κρίσιμες και πολύ δύσκολες αυτές οι πρώτες στιγμές. Και ειδικότερα όταν όλο αυτό το πληροφορείται κάποιος και από τα μέσα ενημέρωσης. Είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Και πολλές φορές, ξέρετε, ευχόμαστε όλοι να μπορούμε να συζητάμε έστω και για άλλα πολύ κρίσιμα θέματα, που είναι η κοινωνία, είναι η πολιτική, είναι τα οικονομικά, είναι όλα τα άλλα ζητήματα, όχι όμως τέτοια οικογενειακά δράματα που δεν ξεχνούνται ποτέ. Αυτό που λέμε, θα πάρουμε μια βαθιά ανάσα και θα συνεχίσουμε, κυρία Αντωνίου. Σας ευχαριστώ λοιπόν μετά από πολύ καιρό που είστε μαζί μας για να δούμε πολλά πράγματα που πολλές φορές αυτό που λέω είναι ότι δεν είναι ευχάριστα. Είναι δυσάρεστα και πολλές φορές υπάρχουν και συγκρούσεις συζητώντας. Εγώ θα θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχήν γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω σε πολλά ζητήματα που έχουν τεθεί κατά καιρούς και που όπως αντιλαμβάνεστε σε μια ηλεκτρονική δημοσιογραφία δεν μπορείς να απαντήσεις εύκολα. Είναι μια ευκαιρία το δικό μας εδώ κανάλι έτσι ώστε να αναλύσουμε όλα τα δεδομένα. Θα τα αναλύσουμε, και στα γενικά πολιτικά, αλλά και στα τοπικά, έτσι ώστε να, να δώσουμε απαντήσεις για όλα τα ζητήματα. Κοιτάξτε, που απασχολούν δεν είναι, δεν και είναι, το τοπικό, αλλά και το γενικό. Και δεν είναι και μεγάλη έκπληξη, αν θέλετε, και η θεματολογία την οποία μπορούμε να κρύψουμε ή να σκεφτεί κάποιος, αλλά όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν, είτε με την ανεργία, είτε τα οικονομικά θέματα, είτε με τα ΤΕΙ, είτε με το στρατό, είτε με το αστυνομικό μέγαρο, αυτά είναι ζητήματα που θα μπουν. Το πετρέλαιο θέρμανσης και όλα αυτά θα μπουν σήμερα, θα τα κουβεντιάσουμε, θα τα εξαντλήσουμε όσο μπορούμε. Αλλά αυτό που θέλω να καταλάβω πρώτα και να μου πείτε είναι αν εκτίμηση έχετε για το ότι η χώρα οδηγείται σε εκλογές και θέλω και μία άποψη, κυρία Αντωνίου, για κάτι το οποίο εμένα προσωπικά μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, είχατε μια περιπέτεια αδικαιολόγητη ως κυβέρνηση με το θέμα του ένφια. Δεν θα πάω σε όλα τα άλλα, τα μνημόνια και όλα τα γνωστά, τουλάχιστον για το πρώτο μου ερώτημα. Είχατε μια τεράστια περιπέτεια να διαχειριστείτε και ανθρώπινα, αν θέλετε, και πολιτικά όμως, την υπόθεση με τον ένφια. Μια γκάφα για μένα τρομακτική. Η οποία θα συμφωνήσω μαζί σας αυτό. Συμφωνείτε? Βεβαίως ότι ήταν γκάφα, θα συμφωνήσω απόλυτα ότι ήταν μια γκάφα. Και θα σας κοστίσει πολλά αυτό όλο. Επικοινωνιακά και ουσιαστικά. Νομίζω ότι αυτό που θέλω να πω είναι ότι η κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, παρέλαβε τη χώρα πριν 2 χρόνια, το 2012, μια χώρα που ακουγότανε ότι μέχρι και με αεροπλάνα ερχόταν χρήματα για να ενισχυθούν οι τράπεζες και να μπορούν να πληρώσουν μισθούς και συντάξεις. Αυτό που οφείλω να πω είναι ότι το καράβι έστριψε. Φυσικά με πολλές θυσίες του ελληνικού λαού. Με πάρα πολλές θυσίες. Αλλά η κυβέρνηση στους στόχους που έθεσε, κύριε Παραρά, βήμα-βήμα προσπαθεί να οδηγήσει τη χώρα εκτός μνημονίων. Σε αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αυτό που απαιτείται από όλο το λαό είναι μια εθνική, νομίζω, γιατί είναι εθνική υπόθεση και η διαχείριση του χρέους, αλλά και όλο το... Η προσπάθεια που κάνει αυτή τη στιγμή έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στις αγορές, να ξαναγίνουμε μια κανονική χώρα όπως ήμασταν τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπουμε από την πλευρά της κυβέρνησης ότι οι πρώτες σιγά σιγά προσπάθειες γίνονται. Ήδη ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών, για ρύθμιση των κόκκινων δανείων,
και πολλά άλλα μέτρα. Τα οποία αρχίσαμε να τα κάνουμε αυτά όμως. Η κοινωνία έχει καταρρεύσει όμως. Μα αυτό είπα. Όταν φωνάζαμε όλοι για το πετρέλαιο, θέρμανση, βρε παιδιά, κατεβάστε τον ειδικό φόρο και όλα αυτά. Δεν μπορεί μετά από δύο χρόνια να ερχόμαστε και να λέμε ότι τώρα το κάνουμε. Προφανώς η κατάσταση της χώρας δεν ήταν η ίδια πριν δύο χρόνια, κύριε Παρά. Η κατάσταση της χώρας. Γιατί μαζεύτηκαν λεφτά από το πετρέλαιο. Πριν... Δεν μαζεύτηκαν. Όχι, όχι, όχι. Χάθηκαν 300-400 εκατομμύρια. Για πολλοί ήμασταν αυτοί οι βουλευτές, κύριε Παρά, και το ξέρετε, που διαφωνούσαμε εξ αρχής με τον ειδικό φόρο, λέγοντας ότι θα πρέπει να μειωθεί. Κάναμε ερωτήσεις ότι θα κρυώσουν οι Έλληνες. Όμως ο προϋπολογισμός και οι στόχοι, οι δημοσιονομικοί στόχοι που είχαμε βάλει ως κυβέρνηση και που για πρώτη φορά επιτυχάνεται να έχουμε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό μετά από πολλά χρόνια, νομίζω ήταν όντως οι θυσίες, οφείλονται και στις θυσίες του ελληνικού λαού, αλλά μπορούμε να πούμε ότι πλέον πιάσαμε πάτο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια. Και από εδώ και πέρα ο νέος προϋπολογισμός του 2015 που κατατίθεται και ξεκινάει το προσχέδιό του στη Βουλή δείχνει να έχει τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης της χώρας με θετικό πρόσημο. 6 χρόνια είμαστε σε ύφεση. Όσον αφορά τον ΕΝΦΙΑ, το ειδικό κομμάτι, ο ΕΝΦΙΑ ήταν προεκλογικά δέσμευση του προγράμματος που παρουσιάσαμε στον ελληνικό λαό, ότι θα καταργήσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα καταργήσουμε το ΦΑΠ και όλο αυτό θα το ενσωματώσουμε σε έναν ενιαίο φόρο πιο δίκαιο. Όταν εφαρμόζεται ένας νέος νόμος, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούνται πολλά παρατράγωτα, όπως τα είπατε, επικοινωνιακά, γκάφες. Εγώ είπα μέσα απευθείας για γκάφα, η οποία κοστίζει πολύ σε κάθε οικογένεια όμως. Αν όμως δούμε τα δεδομένα του ΕΝΦΙΑ... Και το γκάφα το λέω, είναι τραγικό το γεγονός ότι εκεί κάποιος που είναι να πληρώσει 300, ξαφνικά μπορεί να το εμφάνισε 1400. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα πουθενά στον κόσμο. Εντάξει, γι' αυτό λέω ότι τελικά δεν είναι μόνο η ΣΥΡΙΖΑ, η Χρυσή Αυγή, μόνοι σας τα προκαλείτε. Και έχω και δεύτερο τώρα για τα μνημόνια που θέλω να σας πω, τη μία επιλεκτική παρακολούθηση κτλ. Που και αυτό νομίζω κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στην παράταξή σας. Αλλά θα το δούμε πιο μετά αυτό. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω για τον ΕΝΦΙΑ είναι ότι στο 85% των πολιτών, που συνήθως έχουν ένα σπίτι, είναι μειωμένο σε ΕΝΦΙΑ κατά 15% σε σχέση με το ΕΤΙΔΕ. Υπάρχει όμως ένα 20% που, έχοντας πιο μεγάλη ακίνητη περιούσια, πληρώνουν πολύ περισσότερα. Συγχωρείτε όμως, αλλά είχατε υποσχεθεί ότι αυτά τελειώνουν. Ο φόρος μέσω της ΔΕΗ θα ήταν μόνο για μερικούς μήνες. Ξαφνικά αυτό έχει γίνει μόνιμο, μετατράπηκε σε ένφια. Ένα λεπτό. Αυτά είχαμε πει ότι θα είναι για κάποιους μήνες, κύριε Αντωνίου. Και τελικά τα έχετε κρατήσει και εσείς και οι προηγούμενοι 4 χρόνια. Κύριε Παραρά, αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση της χώρας, μακάρι όλοι να ήμασταν αρεστοί. Και τι να κάνουμε, κύριε Αντωνίου, η κατάσταση το χέρι στην τσέπη θα το βάζουμε μόνο εμείς. Αυτό είπα. Ότι πλέον, θα σας το πω ανοιχτά. Ότι πλέον, θα σας το πω, δεν το βάζετε εσείς. Οι βουλευτές μπορεί να παίρνουν 120 χιλιάρικα τον χρόνο και φορολογήστε με 10-15 χιλιάρικα ή 20 το χρόνο. Είναι αδικαιολόγητο αυτό. Νομίζω να τα βάλουμε όλοι όμως. Καταλάβατε τι εννοώ. Νομίζω ΕΝΦΙΑ, κύριε Παραρά, σε έναν άνθρωπο, εγώ που έχω ένα ακίνητο, είναι μειωμένο σε σχέση με το ΕΤΙΔΕ. Είναι τόσο. Είναι μειωμένο σε σχέση με το ΕΤΙΔΕ. Λογικό να υπάρχει είναι... το 2014 που η οικογένεια από 500 μπορεί να παίρνει τώρα 380. Ότι δεν είναι λογικό. Δεν είναι λογικό, κύριε Αντώνη. Μην τρελαθούμε τώρα. Θα και μετά κυνηγάτε να δείτε γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό που λέμε. Ναι, αλλά αν θέλουμε απλά να λέμε πράγματα για να χαϊδεύουμε αυτιά και πράγματα που δεν θα μπορέσουν να εφαρμοστούν, κύριε Παραρά, νομίζω ότι δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Μήπως... Τα περάσαμε αυτά. Το 9 όχι. Τα περάσαμε. Μήπως κύριε τα περάσαμε και το 10 νομίζω και το 11 ότι... με το Ζάπιο 1, Ζάπιο 2. Το Ζάπιο 1 αυτό είπε. Γιατί αν καθίσουμε και τα δούμε αυτά που υποστηρίχθηκαν τότε, θα δείτε ότι δεν υλοποιήθηκαν αυτά που είχαν υποθεί τότε. Δούμε, λοιπόν. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως είναι σε μια εποχή Ζαπίου. Με βάση αυτά που λέτε. Το Ζάπιο 1 είπε για τον ΦΠΑ στην εστίαση που έγινε. Για τη διαπραγμάτευση σε πολλά σημεία των μνημονίων. Για τον ΕΝΦΙΑ. Μίλησε για τη συνέχιση των μνημονίων όπως τα έχουμε σήμερα. Ίσα-ίσα διαπραγματευόμαστε τα μνημόνια σε πολλά σημεία. Δεν μπορούμε να κουνηθούμε. Και προσπαθούμε, κύριε Παραρά, να βγούμε 1,5 χρόνο πιο νωρίς από ό,τι προέβλεπε το πρόγραμμα. Ωραία. Ολοκληρώστε λίγο για τον ΕΝΦΙΑ και θα σας πω τώρα για το δεύτερο ζήτημα. Άρα λοιπόν, καταγγείλετε ότι είναι αδικαιολόγητη η παρουσία του ΕΝΦΙΑ. Δεν το θέλετε. Βεβαίως, αυτό, αλλά ψηφίζετε αυτά όμως. Η σημερινή κατάσταση της χώρας, κύριε Παραρά, και ο προϋπολογισμός που κατατίθεται και που πρέπει να βασιζόμαστε πλέον στα δικά μας
πόδια ως χώρα, να στεκόμαστε στα πόδια μας. Και είναι η πρώτη φορά που καταφέρουμε να στεκόμαστε στα πόδια, να έχουμε όσα έσοδα, τόσα έξοδα. Γιατί δεν έχουμε πλέον εύκολα τα δανεικά. Δεν υπάρχουν. Ωραία. Είτε θέλουμε να το πιστέψουμε είτε όχι, αυτή είναι η αλήθεια. Και πρέπει επιτέλους να λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Ωραία, κατανοητό λοιπόν. Υπόθηκαν, σας είπα, και το 9 ότι λεφτά υπάρχουν και είδατε που καταλήξαμε. Και η κυβέρνηση Σαμαρά όφιλε να διαχειριστεί το μνημόνιο και να μας βγάλει από το μνημόνιο. Αυτό υποσχέθηκε στον ελληνικό λαό, αυτό κάνει. Και σας είπα εξ αρχής, με τις θυσίες του ελληνικού λαού. Όπως λέτε. Αλλά αυτή είναι, νομίζω, αυτό που παρουσιάζεται είναι μια προσωρινή εικόνα. Του 15ου προϋπολογισμός είναι ο μόνος προϋπολογισμός που δείχνει ανάκαμψη της χώρας. Ναι. Και το πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Να σας πω, το πιστεύετε. Και τώρα να έρθω στο δεύτερο, μετά από τον ένθια, αυτό που αντιλήφθηκα και μου έκανε μια τρομακτική εντύπωση, είναι η σιγουριά με την οποία έβλεπα από 2, 3, 5, 6, 7, 8 Σεπτεμβρίου και μετά, δηλαδή λίγο πριν και μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης, να λέτε ότι πολύ εύκολα φεύγουμε από τα μνημόνια. Τελειώνουν τα μνημόνια. Το έλεγε και ο Αντώνης Σαμαράς και ο Βάγκελος Βενιζέλος. Ξαφνικά δεν μας τράβηξαν μόνο τα αυτάκια μας, μας τράβηξαν ακόμα και γροθιές για την υπόθεση αυτή, λέγοντας πού πάτε, πώς φεύγετε κτλ. Είδαμε μια απίστευτη αντίδραση των αγορών και δεν είναι μια προειδοποίηση όπως το λέτε εσείς και το εκτιμάτε πολιτικά, ενδεχομένως για να ξεφύγετε εσείς οι γαλάζιοι και οι πράσινοι, ότι είναι μια ιστορία για τον ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ έχει να κάνει με κάτι που μας είπαν, παιδιά, stop. Έχετε ψηφίσει και έχετε υπογράψει πράγματα που ακόμα και να τελειώσει θεωρητικά το μνημόνιο, θα συνεχίζει για πολύ καιρό ακόμη η Ελλάδα να είναι μέσα σε μία παρακολούθηση πολύ στενή. Δεν θα μπορείτε να κάνετε πράγματα μόνοι σας. Άρα τελικά, είναι όλο αυτό, κυρία Αντωνίου, μία αναφορά επικοινωνιακή, ένας τίτλος ωραίος, λεφτά υπάρχουν, ανασυγκρότηση ή επανίδρυση του ελληνικού κράτους, είναι δηλαδή κάτι ανάλογο για να ξεφύγετε. Να σας πω, κύριε Παρά, ότι... Γιατί εγώ μνημόνιο βλέπω πάλι, εδώ είναι το μνημόνιο, δεν φεύγει, αλλάζουμε λέξεις. Πάρα πολλοί κόσμος αναφέρεται στο ότι υπήρχαν πολύ σημαντικά πράγματα που έπρεπε να γίνουν στη χώρα και που έγιναν σε αυτή τη διετία. Είναι δυνατόν να μην έχουμε ηλεκτρονικά καταγεγραμμένα ποιοι είναι οι συνταξιούχοι? Δεν έχει γίνει ποτέ, κύριε Παράδο. Αυτό το συνδυάζουμε. Είναι πράγματα. Είναι πράγματα. Μειώσεις όμως. Είναι πράγματα. Δηλαδή, για να έχουμε ηλεκτρονική διαχείριση, πρέπει να μειώνουμε συντάξεις του ΟΓΑ. Είναι πράγματα που. Συντάξεις του ΟΓΑ, όπως ξέρετε, επειδή το παρακολουθώ και πρόσφατα και με αγώνα μεγάλο. Τα δύο. Μισό λεπτό. Τα δύο τελευταία χρόνια για να λειτουργήσει και να δημιουργηθεί το παράρτημα ΟΓΑ που εγκαινιάσαμε πριν 15 μέρες και να ανακοινώσω ότι από συνάντηση που είχα με τον διοικητή του ΟΓΑ θα κάνει τη συνάντηση των ανταποκριτών όλης της Δυτικής Μακεδονίας εδώ στην Καστοριά. Αυτό με ενημέρωσε και για να λειτουργήσει το υποκατάστημα ΟΓΑ. Η αλήθεια είναι όμως που αυτό που πρέπει να λέμε ότι όλοι αυτοί οι 2 εκατομμύρια περίπου συνταξιούχοι που είναι στον ΟΓΑ, πάρα πολλοί από αυτούς δεν είχαν πληρώσει ποτέ ασφαλιστικές εισφορές. Ναι. Οπότε ήταν εύκολο. Δεν παρανομίζανε, αυτό ίσχυε. Δεν λέω ότι παρανομίσανε, δεν λέω άλλο πράγμα. Μάλιστα. Ωραία. Λέω ότι δεν είχαν πληρώσει ποτέ ασφαλιστικές εισφορές και πάντα αυτός ο οργανισμός από τον τακτικό προϋπολογισμό επιδοτούταν κάθε τόσο για να μπορέσει να πληρώνει τις συντάξεις. Όταν τα πράγματα, κύριε Παραδά, ήταν καλά και τα δανεικά ήταν εύκολα. Μάλιστα. Το δυστύχημα είναι ότι πλέον δεν είναι εύκολα τα δανεικά. Εγώ σας είπα κάτι όμως. Είπατε αυτό, για την αυτό όμως που ηλεκτρονική προσπαθεί... ταυτοποίηση και την και ηλεκτρονική διακυβέρνηση από εγώ πολλών ζητημάτων και συμφωνώ και δεν είναι λάθος και έτσι είναι όλα αυτά. Είναι όντως πολύ χρήσιμα. Λέω όμως και πάλι πως όλα αυτά δεν πρέπει να συνδυάζονται με κάποιες μειώσεις. Και λέω τώρα και εσείς οι βουλευτές, μα είναι τόσο μεγάλο το κέρδος, παράδειγμα από την κατάργηση που κάνετε στα δώρα των δημοσίων υπαλλήλων, είναι τόσο μεγάλο το όφελος από τη σύνταξη του ΟΓΑ, αντί να κοιτάξουμε να πιάσουμε άλλα ζητήματα. Γι' αυτό σας λέω, καταστρεπτική πολιτική. Νομίζω κύριε Βαρά. Καταστροφή της κοινωνίας, της πλειοψηφίας. Δεν λαϊκίζω, δεν είναι σημάζεμα τώρα τα 40 ευρώ από τον κάθε παππού και από την κάθε γιαγιά. 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι. Αυτό είναι το σημάζεμα. 3,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι, κύριε Βαρά. Αυτή η χώρα έχει 3,5 εκατομμύρια. Εγώ δεν μπορώ να εμπιστευτώ όμως ξανά. Μισθωτούς ένα σύστημα που πληρώνει 1.000 ευρώ τεύε το δίμηνο και σου λένε πως δεν έχουν τα λεφτά. Δεν μπορούμε να πάρουμε, δεν θα δώσουμε σύνταξη. Είναι κάποια πράγματα δεδομένα και πρέπει να λέμε την αλήθεια, κύριε Παρά. Ναι, δεν μπορεί εγώ να πληρώνω 1.000 ευρώ και να μου λες θα πάρει σύνταξη μειωμένη. 3,5 εκατομμύρια μισθωτούς και συνταξιούχους σε αυτή τη χώρα, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει
αυτό που θα έπρεπε πρώτα να επιβληθεί για να μπορούμε να πληρώνουμε αυτά. Mm-hmm. Γι' αυτό γίνεται αυτή η τεράστια προσπάθεια, για να μπορούμε να πληρώνουμε. Γι' αυτό παίρνουμε ούτως ή άλλως χρηματοδότηση από τις, από τους εταίρους είτε, ή από το δουνοτού, για να μπορούμε να διαχειριστούμε, ναι, και να δίνουμε τους, τα, αυτά τα μηνύματα. Επειδή κάποιοι μπορεί να έχετε και ευαισθησίες, δεν ξέρω σίγουρα αν υπάρχουν ευαισθησίες, αλλά θα σας το πω πολύ απλά. Υπάρχουν, να σας πω έτσι πολύ απλά, και δεν είμαστε έξω το χώρο, όλοι είμαστε μέσα σε αυτό. Δεν ξέρω πώς κοιμάστε τα βράδια, εσείς που τα ψηφίζετε αυτά, όταν έχετε κόψει με έναν απαράδεκτο τρόπο από τους ομολογιούχους αυτά τα οποία ήταν 60 και πήγαν 30. Πώς κόβετε συμβάσεις για τα φωτοβολταϊκά σε πολίτες που δανείστηκαν και βάλαν σε υποθήκη τα σπίτια τους, για μένα ξεδιάντροπα, τους λέτε είχατε 40, θα πάρετε 17 ή θα πάρετε 20. Κύριε Αντωνίου, δεν γίνονται αυτά απροειδοποιητά. Κύριε Παραδά, μονομερός, δεν διαφωνώ, αλλά πώς δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά τότε δεν έχει το κράτος να πληρώσει όλα αυτά. Αν, δηλαδή με τέτοιο απαράδεκτο τρόπο πρέπει να γίνεται όλο αυτό, μισόλεπτο. Τι να εμπιστευτώ αν, μετά. Αν λοιπόν μπορούμε να δώσουμε τα 40, όπως λέτε, στους... λέτε να μην θέλουμε να το κάνουμε. Το ζήτημα είναι ότι για τα φωτοβολταϊκά αυτό το κόστος από τη ΛΑΓΕ θα μετακυληθεί στη ΔΕΗ. Το θεωρείτε λογικό? Και θα μετακυληθεί. Δεν το θεωρώ καθόλου λογικό. Το ψηφίσατε όμως και αύριο θα έρθουν στο γραφείο σας οι άνθρωποι αυτοί, κλιπαρώντας το πάρετε πίσω. Τι θα τους πείτε? Κύριε Παρά, βεβαίως και τους δέχτηκα. Και υπογράψαν σύμβαση αυτή, για παράδειγμα λέω τώρα, έτσι. Όλους στο γραφείο. Αν είχατε βάλει εσείς και εγώ θα τη δώσαμε πάλι τα ίδια. Νομίζω μιλάμε με τελείως διαφορετικά δεδομένα. Αυτό εγώ λέω. Βάζω δεδομένα διαφορετικά, γιατί όταν τα φωτοβολταϊκά δημιουργήθηκαν. Μα πριν από δύο χρόνια τους είπατε θα πάρετε με 40. Και τους λέτε δύο τώρα. Χρόνια δεν νομίζω να είπαμε για 40. Παράδειγμα, είπαμε πολλά χρόνια πριν. Μα παράδειγμα. Ήταν όταν ήταν παχές οι Αγελάδες. Τα φωτοβολταϊκά, παράδειγμα. Γιατί πότε στις στέγες, πότε μπήκανε? Στις τόσα πολλά χρόνια πριν. Από το, βέβαια, από το 5, από το 6, το 7. Έχει συμβάσει παλιές. Και πρέπει να τα αλλάζουμε με αυτόν τον τρόπο. Όχι, δεν πρέπει. Δεν είπα αυτό. Μην βάζετε λόγια που δεν λέω. Απλά λέω ότι μακάρι. Όχι, το είπατε αφού τα ψηφίσατε αυτά. Λέω οι βουλευτές τα έχετε ψηφίσει αυτά. Μακάρι, κύριε Παραρά, να μπορούσαμε να τους αποδώσουμε αυτά που πρέπει και αυτά που συμφωνήθηκαν. Απλά το κόστος αυτό θα μετακυληθεί σε όλους, στη ΔΕΗ και από εκεί και πέρα σε όλους τους πολίτες αυτού του κράτους. Θέλω να μου μακάρι πείτε... να μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά βασιζόμαστε στα δεδομένα, σας είπα, το τι έχουμε να διαχειριστούμε. Και τα δανεικά, σας είπα, δεν είναι εύκολα. Ξέρετε, θα υπήρχε μια ικανοποίηση των Ελλήνων αν και για τα θέματα τα οποία σας έχω βάλει τώρα, εάν για παράδειγμα είχαμε ξεκαθαρίσει και είχατε ξεκαθαρίσει, είναι δική σας η ευθύνη, πολιτική είναι η ευθύνη, αν για παράδειγμα είχατε ξεψαχνίσει απόλυτα την περίφημη λίστα Λαγκάρ. Δηλαδή εννοώ ότι φέρναμε τελικά πολλά έσοδα. Όταν λοιπόν μου λέτε ότι μα εμείς καταφέραμε και ένα ηλεκτρονικό σύστημα για να ταυτοποιούμε πράγματα, ένα λεπτό, επειδή εγώ δεν το είναι ξέρω, 2.300, ναι, 400 άνθρωποι κτλ. Σε ένα χρόνο παραγράφονται αυτά. Δεν σημαίνει, λοιπόν, κύριε Παραδά, είναι μια ότι λίστα 2.300 μέσα από την οποία είναι στη λίστα Λαγκάρ. Κάθε μέρα ελέγχεται κάθε μέρα εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, έτσι, με πρόστιμο το οποίο μπαίνει εδώ και δεν μπορούμε να ελέγξουμε τώρα τα πολύ μεγάλα ονόματα. Και μου δίνετε την αίσθηση ότι ενδεχομένως μπορεί και να μην θέλετε, όχι προσωπικά εσείς, ως παρατάξεις. Τουλάχιστον από την πλευρά μου το ξέρετε ότι έχω κάνει επανειλημμένες... Δεν μιλάω προσωπικά για εσάς, μιλάω για το κόμμα σας και για τις παρατάξεις γενικότερα. Ωραία. Έχουμε κάνει επανειλημμένες ερωτήσεις για την διερεύνηση της λίστας Λαγκάρ. Από τους 2-300 που αναφέρετε, δεν είναι απαραίτητα όλοι αυτοί που ελέγχονται, γιατί γίνεται έλεγχος. Δεν είπα εγώ ότι όλοι... Με ενημερώνω ότι συνεχίζεται ο έλεγχος της λίστας. Δεν είναι απαραίτητα ότι όλοι είναι φορφηγάδες. Δεν είπατε όλοι... να βγει να επομένως, όταν ελέγχεσαι, ναι, δεν είσαι, ναι, φορφηγάδες. Επομένως δεν μπορούμε να πούμε πόσα προσδοκούμε από αυτή τη λίστα, κύριε Παρά, αυτή τη στιγμή. Το αρχικό ερώτημα, και αναπόφευκτα πάμε σε όλα αυτά, ήταν για το αν οδηγούμαστε σε εκλογές. Πέρα από το επικοινωνιακό τρίκ της ψήφου εμπιστοσύνης, την οποία ούτως ή άλλως θα δίνατε εσείς οι βουλευτές με την ψήφιση του προϋπολογισμού, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ότι η εκλογολογία. Τελικά, κύριε για κάποιο λόγο το ήθελε η αυτό. Εκλογολογία, η εκλογολογία που επικρατούσε όλο το προηγούμενο διάστημα στη χώρα, νομίζω μόνο καλό δεν της έκανε. Ναι. Όπως δεν κάνει, γι' αυτό και όπως θυμάστε το 9. Λόγω επίσης πάλι της εκλογής Προέδρου της Βουλής, είχαμε οδηγηθεί στις εκλογές πολύ νωρίτερα, αλλά νομίζω ότι ανά δύο χρόνια εκλογές
δεν χωράει, ούτε αντέχει αυτή η χώρα. Και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να παίζουμε με τους θεσμούς προκειμένου να έχουμε κάποιο εκλογικό όφελος. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι πολιτική σταθερότητα, και αυτό το πέτυχε ο Πρωθυπουργός με την ψήφο εμπιστοσύνη στη Βουλή, γιατί είχε παραταθεί αρκετό διάστημα όλο το καλοκαίρι να συζητάμε πάμε εκλογές τον Ιούλιο, όχι πάμε εκλογές τον Αύγουστο, όχι πάμε το Σεπτέμβριο. Νομίζω αυτό δημιούργησε μια άσχημη κατάσταση για τη χώρα, και ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα από το Μάρτιο καταφέραμε και να βγούμε στις αγορές δοκιμαστικά και να πετύχουμε πολύ καλύτερα επιτόκια στα ομόλογα, παρόλα αυτά όλη αυτή η εκλογιολογία δημιούργησε κακό στην εξωτερική εικόνα. Τι καταλάβαμε όμως τώρα, όντως σταμάτησε η εκλογολογία για λίγες ώρες, τα έλεγα εγώ, διότι αμέσως μπήκαμε σε μία διαδικασία και σε μία συζήτηση για το ότι φεύγουμε από τα μνημόνια. Με το που ακούστηκε όλο αυτό, απευθείας έγινε ότι έγινε, μην τα περιγράφω, τα ζούμε τώρα μια εβδομάδα όλοι. Είδαμε την επιλεκτική παρακολούθηση. Και είδαμε επίσης μετά την σύνοδο στην Ιταλία ότι αρχίζουν πάλι να πέφτουν. Νομίζω αυτό που χρειάζεται η χώρα. Δεν κατάλαβα τι κερδίσαμε με την ψήφο. Καταλάβατε, γι' αυτό λέω ότι η εκλογολογία πού σταμάτησε. Πάλι εδώ είναι. Όλοι μιλούν για εκλογές. Κατάρρευση του συστήματος, το ένα, το άλλο. Τώρα πλέον μιλάνε δεν για εκλογές το Μάρτιο. Και μιλάει το ΣΥΡΙΖΑ. Κανένας άλλος δεν μιλάει, κύριε Παρά, για εκλογές. Και ο Καμένος. Εντάξει. Αδελφά σωματεία. Και η Χρυσή Αυγή. Αδελφά σωματεία. Χρυσή Αυγή. Όχι, για ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Το είδαμε εξάλλου και με την επίσκεψη και τη συνάντηση. Ζητάει εκλογές τώρα. Τσίπρα με τον Καμένο, έτσι. Αυτό που λέω είναι ότι ξέρουν πλέον όλοι ότι εκλογές θα έχουμε το 16, και αυτό που προσπαθεί ο Πρωθυπουργός είναι το Μάρτιο να προτείνει Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να καταφέρει να εκλέξει η σημερινή Βουλή και Πρόεδρο Δημοκρατία. Δώστε μου και μια εκτίμηση όμως τώρα. Πήρατε 155 στη ψήφο εμπιστοσύνη. Δεν είχαμε εκπλήξεις, ούτε κάποια. Εντάξει, επιστροφή. Άλλο είναι η ψήφο εμπιστοσύνη, κύριε Παραρά, άλλο είναι εκλογή Προέδρου. Είναι τελείως διαφορετικά θέματα. Ιστορία όμως. Ψήφο εμπιστοσύνη σημαίνει ότι εμπιστεύομαι την κυβέρνηση και την πορεία που ακολουθεί για τη χώρα. Και άλλο εκλογή Προέδρου, θεσμού Δημοκρατία. Εδώ μας λέγατε να ψηφίσουμε σε ευρωεκλογές ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για να μην καταρρεύσει η χώρα ερχόμενος ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, ποτέ στην Ελλάδα τα τελευταία 10-15 χρόνια η κάθε εκλογική διαδικασία δεν απομονώνεται ως αποτέλεσμα. Πάντα το συνδυάζετε με την κεντρική πολιτική σκηνή. Πάντα το κάνετε. Ακόμα και στις δημοτικές και περιφερειακές. Νομίζω ότι δεν το κάνουμε τώρα, κύριε Βαρέα. Εντάξει, το κάνουμε γενικά. Δεν το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, λέω ότι ψήφο εμπιστοσύνη πήρατε. Αυτό που μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή η χώρα χρειάζεται σταθερότητα. Δεν υπάρχει όμως σταθερότητα με τίποτα. Μα δεν φταίει όμως αυτό. Ναι, λέω. Θα πρέπει λοιπόν, θα πρέπει και ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του, ως αντιπολίτευση ευθύνης, γιατί έτσι θα πρέπει να κριθεί, να δείξει τη δέουσα. Μα ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ευθέως ότι η δική μου μεγάλο θέμα είναι να πάμε σε εκλογές για να φύγουν αυτοί. Αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η μεριά η δική τους υποστηρίζει ότι πρέπει να φύγεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει άλλα το πρωί, άλλα το μεσημέρι, άλλα το βράδυ. Τα διάφορα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ξεκινάνε με διαγραφή του χρέους. Μιλάνε για μονομερείς ενέργειες. Μετά έρχεται ένα άλλο ο Σταθάκης και λέει ότι όχι, δεν μιλάμε εμείς για μονομερείς ενέργειες. Το ΣΥΡΙΖΑ λέει. Εντάξει, έτσι όπως το παρουσιάζεται, είναι σαν να μην είναι σοβαροί άνθρωποι. Λέτε ότι άλλα το πρωί, άλλα το μεσημέρι, άλλα το βράδυ, δεν είναι έτσι. Μα έχει φτάσει, κύριε Παραρά, να μιλάει για κουμπαράδες και για κουμπαράδες. Έχει φτάσει σε επίπεδα του 1981. Έχει φτάσει να μιλάει για κουμπαράδες. Αν επίτρεπε τα πράγματα σε μια τέτοια κατάσταση που είναι η χώρα. Ωραία. Και που θα λέτε, πρέπει λέτε, που χρειάζεται συλλογική προσπάθεια. Αυτό που λέτε όμως δεν το βλέπω να συλλογική προσπάθεια. Συλλογή. Κοιτάξτε. Συγγνώμη. Κύριε Παρά, η δημοσκοπήση. Λέτε ότι έφτασε σε απαράδεκτα επίπεδα. Σχεδόν λέτε δεν είναι σοβαρή. Δεν θα έπρεπε να αποτυπωθεί αυτή η αντίδραση δημοσκοπικά από τους πολίτες που λέμε τι ψηφίζουμε? Δημοσκοπικά, δεν κύριε Παραρά, είναι όπως καταλαβαίνετε. Τον βλέπουν να είναι 7,5 μονάδες μπροστά από εσάς. Δημοσκοπικά, όπως καταλαβαίνετε, η δημοσκοπήση είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Αυτό λέω, δεν αποτυπώνεται όμως αυτό που λέτε, το χαμηλό επίπεδο. Η οποία με όλα αυτά που αναφέρετε κι εσείς. Και λέω κι εγώ, με διάφορα λάθη που έγινε. Λόγω χάρη στον έμφυα.
λάθη που διορθώθηκαν. Ναι. Αλλά με όλα αυτά λοιπόν και με τον κόσμο όπως λέτε να έχει χάσει σε μεγάλο βαθμό το εισόδημά του, λογικά δείχνει μια τέτοια εικόνα. Αλλά δεν είναι δημοσκοπήσεις προεκλογικές, γιατί δεν πάμε σε εκλογές. Δεν πάμε, λέτε, σε εκλογές. Αυτό λέει ο Πρωθυπουργός. Ναι, το Πρωθυπουργός λέει, όλοι οι Πρωθυπουργοί αυτό λένε, ποτέ δεν ανακοινώνουν. Ο Καραμαλής δεν το είπε το 9, ποτέ δεν ανακοινώνουν ανασχηματισμούς και ποτέ δεν ανακοινώνουν πότε θα γίνουν εκλογές. Αλλά ωστόσο ξέρετε ότι μπορεί να ανακοινωθούν σήμερα και να γίνουν σε 14-15 μέρες. Είναι πολύ μικρό το διάστημα. Καλά, το ακούω όλο το καλοκαίρι. Να σας πω το εξής όμως. Τώρα νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι εάν δεν πάει Νοέμβρη θα πάει Μάρτη. Εκτός και αν εκτιμάται ότι υπάρχει πρόσωπο το οποίο μπορεί να σας ενώσει με μια ομάδα ανεξάρτητων βουλευτών ή άλλων για να φτάσουμε το 180 ή το 177, ας πούμε. Γιατί και αυτό λέγεται. Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να βγούμε από τα μνημόνια. Γιατί είναι αυτός ο λόγος της ύπαρξής του. Αν δεν έχει μνημόνια για να πει ότι είναι αντιμνημονιακός, πώς θα έχει λόγο ύπαρξης. Γνωστό επιχείρημα που λέτε. Όχι γνωστό επιχείρημα, αυτή είναι η αλήθεια. Ωραία, τελικά. Και εσείς αν θέλετε να τους εξοντώσετε, βγάλτε μας γρήγορα από τα μνημόνια. Αυτό με μια σοβαρή μεταβατική κατάσταση, έτσι, αλλά ήδη έχετε ψηφίσει τη μεταβατική κατάσταση, η οποία είναι απόλυτος έλεγχος, κύριε Αντωνίου. Κύριε Παραρά, νομίζω αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και βήμα-βήμα, πιστέψτε με, γιατί έχω εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό, στον Αντώνη Σαμαρά, σε όλη του την πορεία και στα δύο αυτά χρόνια πώς γύρισε η εικόνα της χώρας, πώς μιλούσαν για μας, κύριε Παραρά, πριν 3 χρόνια οι εταίροι μας στο εξωτερικό και με ποια αξιοπρέπεια μας υποδέχονται και συνομιλούν τώρα με τη χώρα. Και αυτό είναι αναμφισβήτητο. Εγώ δεν καταλαβαίνω κάτι και δώστε μια εξήγηση. Πήρατε ψήφο εμπιστοσύνης με 155 άτομα. Φαντάζομαι ότι σε έναν μήνα θα έχουμε την ψήφιση εκτός απρόοπτου του προϋπολογισμού που όπως ξέρετε καλύτερα από εμένα είναι μια στήριξη της κυβέρνησης. Διότι εάν δεν ψηφιστεί ο προϋπολογισμός. Όσο μάλλον αυτό θα έπρεπε να είναι ο προϋπολογισμός να είναι και στήριξη της αντιπολίτευσης. Γιατί είναι ο μόνος προϋπολογισμός με θετικό πρόσημο, κύριε Παραρά. Μάλιστα. Του 15. Είναι ο μόνος που δείχνει τάση ανάκαμψης και 3% περίπου. Το ακούμε τα τελευταία 3 χρόνια κάθε φορά που έχει ανάπτυξη. Όχι, δεν το λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια. Μειωνόταν σταδιακά η ύφεση. Αυτό λέγαμε. Μην μπερδεύετε. Ο κύριος Παπακοσταντίνου, που δεν ανήκει στον χώρο σας, έλεγε ότι θα βγούμε στις αγορές το 2012 και έχουμε φτάσει 14. Λοιπόν, απλά είστε συνεργάτες με αυτά τα κόμματα, γι' αυτό σας το αναφέρω. Λέω το εξής, ότι ψήφο εμπιστοσύνης πήρατε. Ο είναι στο ειδικό δικαστήριο. Εντάξει. Ετοιμάζεται, ναι. Λοιπόν, ψήφο εμπιστοσύνης, προϋπολογισμό και δεν αντιλαμβάνομαι τον λόγο, ενώ δεν σας ψήφισαν οι 180 στις δύο αυτές περιπτώσεις, να έρθει κάποιος και να πει ότι εγώ ψηφίζω τελικά την κυβέρνηση που την εμπιστεύομαι με το θέμα του Προέδρου για να κυβερνήσει. Πού ποντάρετε και λέτε 180, πού υπάρχει όλο αυτό δηλαδή, εκτός αν κερδίζετε απλά χρόνο, κάποιες βδομάδες κυβερνητικές. Κύριε Παρά, αυτό που έχει βάλει στόχο ο Πρωθυπουργός. Και το πρόσωπο θα παίξει μεγάλο ρόλο, ποιος θα είναι. Μισόλυτο. Που διαβάζω ότι ο Καραμαλής μπορεί να μην είναι καν υποψήφιος βουλευτής. Αυτό που λέω και που λέει το κόμμα και ο Πρωθυπουργός της χώρας και πρόεδρος του κόμματός μας είναι ότι η προσήλωσή του είναι βήμα-βήμα η σταδιακή έξοδος από το μνημόνιο να έρθει η χώρα και όλα αυτά θα βοηθήσουν φυσικά και στο κομμάτι της διαπραγμάτευσης του ελληνικού χρέους έτσι ώστε να γίνει βιώσιμο με σοβαρότητα επευθυνότητα και πάνω εκεί έχοντας λοιπόν διασφαλίσει αυτά νομίζω ότι το Φεβρουάριο και δημιουργώντας λοιπόν καλύτερες συνθήκες με την προσπάθειά του να βγει και στις αγορές να επιστρέψει τη χώρα στην κανονικότητα. Οπότε νομίζω ότι δεν θα υπάρχει δίλημα μνημονίου, αντιμνημονίου. Και πάνω εκεί νομίζω ότι ο Πρόεδρος αποτελεί απλά ένα θεσμικό όργανο το οποίο στηρίζει την Ελλάδα κυρίως στην εξωτερική πολιτική. Ναι. Πάνω εκεί λοιπόν η ελληνική Βουλή θα αποφασίσει αν θα στηρίξει αυτό το πρόσωπο που θα προταθεί για Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, εσείς δεν βλέπετε ότι άμεσα πάμε σε εκλογές, αν και οι κινήσεις όλων σας, των βουλευτών, εκεί με οδηγούν. Θα το δω σε λίγο αυτό, γιατί τοπικά σε κάθε περιοχή βλέπω όλοι να κινείστε και να κάνετε σχεδόν προεκλογικό αγώνα. Θα το δούμε σε λίγο αυτό όμως. Θέλω να σας φέρω
Σε εγώ ένα... δεν σταμάτησα να δικαιούμε, κύριε Παρά, τα δύο χρόνια νομίζω ήμουνα πάντα. Δεν το κάνετε μόνο νομό, τώρα. Δεν το κάνω δηλαδή τώρα προεκλογικά. Αν το λέτε για προεκλογικά, δεν έχω θέσει τον εαυτό μου σε προεκλογική περίοδο, αλλά νομίζω ότι δεν σταμάτησα από την εκλογή μου και μετά να κινούμε και να γυρίζω σε όλες τις περιοχές του νόμου Καστοριάς. Επιστρέφω, φροντίζω Πέμπτη βράδυ ή Παρασκευή από τα κοινοβουλευτικές μου υποχρεώσεις στην Αθήνα. Και είμαι εδώ κάθε Παρασκευό, Σαββατοκύριακο και Δευτέρα πρωί, έτσι ώστε να γυρνάω στις περιοχές που δεν σταμάτησα αυτά τα δύο χρόνια. Θέλω να έρθουμε σε 4-5 πολύ βασικά για μένα θέματα, για τα οποία και εγώ σας έχω κάνει και θα συνεχίσω να κάνω πολύ σκληρή κριτική και προσωπικά σε εσάς και στην παραταξή σας και σε όλους τους βουλευτές, όπως και στον ΣΥΡΙΖΑ κάνω, για αυτά που ποτέ δεν φέρνει τοπικά στην δημοσιότητα και έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Θέλω να σας πάω στο ακαδημαϊκό θέμα, σε ένα ακόμη μεγάλο φιάσκο κατά την γνώμη μου, που έχει να κάνει με το σχέδιο Αθηνά, με αυτό που θα προκύψει ενδεχομένως, που θέλω μια πρώτη άποψη για να δω αν έχετε καταλάβει όλοι τι έχει συμβεί αυτό, εδώ. Αυτό, κύριε Παραρά, ναι. Ένα λεπτό. Μια πρώτη άποψη όμως να μου πείτε, δεν θέλω να γυρίσω πολύ στο παρελθόν, θέλω όμως να μου πείτε, έχετε αντιληφθεί ότι έχει χαθεί ένα μεγάλο κομμάτι, παράδειγμα, φοιτητών στην Καστοριά, ή αυτό είναι μια αίσθηση δική μου? Και λοιπόν, αίσθηση εκατοντάδων πολιτών που βλέπουν τα ανίκιαστα, έχει προέκταση όλο αυτό κτλ. Κτλ. Πιστεύετε ότι είναι μια εκτίμηση λανθασμένη, ότι τελικά με το σχέδιο μειώθηκε και ενδεχομένως ένα χρόνο εκεί που κυνηγούσατε να κάνετε καινούριο αστυνομικό μέγαρο, και όντως το έχετε προσπαθήσει πάρα πολύ αυτό, μου φαίνεται ότι θα πάτε κανένα αστυνομικό μέγαρο στο ΤΕΙ που θα ερημώσει, λέω. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το θέμα του σχεδίου Αθηνά και να πούμε ότι το σχέδιο Αθηνά, η υλοποίηση του σχεδίου Αθηνά, είχε ήθελε να πετύχει τι. Έχουν δημιουργηθεί σε όλη τη χώρα 550 περίπου τμήματα ΤΕΙ, τα οποία, κύριε Παραρά, είναι δημόσια. Πληρώνουμε εμείς όλοι, φορολογούμαστε για να λειτουργήσουμε. Όταν κόβαμε κορδέλες, πανηγυρίζατε όλοι εσείς οι πολιτικοί όταν τα ανοίγαμε αυτά. Τα ανοίγαμε σε κάποιες εποχές. Θα με αφήσετε να τελειώσω. Ναι, όμως. Και εδώ ο κύριος Πετσάνδρικος επένδυσε στη δημιουργία και τον εκλέξανε 100 φορές. Αυτό κάνανε και άλλοι πολλοί πολιτικοί σε όλη την Ελλάδα. Αλλά είναι αυτά... δυνατόν όμως να δομηθεί η ανώτατη εκπαίδευση μιας χώρας σε αυτά που λέτε? Ναι. Είναι κρίμα που γίνανε όλα αυτά. Όμως, παρόλα αυτά. Όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Ναι. Λέω ότι δομήθηκε η ανώτατη και ανώτερη εκπαίδευση της Ελλάδος με έναν λαθασμένο τρόπο πολλά χρόνια. Παρόλα αυτά, στο σχέδιο Αθηνά, εδώ στην Καστοριά, γιατί το ακούω πολύ έντονα, είχαμε 3 τμήματα ΤΕΙ. Σωστά. Ναι. Με περίπου από 150 εισακτέως. Εγώ ξέρω ότι φτάσαμε και 700 άτομα. Ναι, σε ποιες εποχές? Σε εποχές πριν από 5-6 χρόνια. Άβρα, που ήταν παχιά η Αγιελάδα. Λοιπόν, τι σχέση έχει ο φοιτητής με την παχιά Αγιελάδα? Κύριε, δεν κατάλαβα, κύριε Παραρά. Τι έπαιρνε δάνεια και τα έπαιρνε εύκολα για να έρθει να σπουδάσει? Λέω. Τι ο μπαμπάς, τι έδινε λεφτά? Μην μπερδεύεσαι, δεν λέω αυτό. Αλλά... λέω ότι μπορούσαν και τα παιδιά να σπουδάσουν. Είχαν την οικονομική δυνατότητα και οι οικογένειές τους. Ναι. Και ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας για τη λειτουργία αυτών των τμήματων ήταν πολύ πιο αυξημένο. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Ωραία. Με το σχέδιο Αθηνά, λοιπόν, έρχεται να συμμαζευτεί λίγο η κατάσταση στην ανώτατη και ανώτατη εκπαίδευση. Στην Καστοριά όμως, γιατί το ακούω έντονα ότι κλείνουν τα ΤΕΙ, δεν έκλεισε κανένα τμήμα. Και οφείλω να το πούμε, κύριε Παραρά. Ναι. Δεν έκλεισε κανένα τμήμα. Καλά, θα κλείσει. Νομίζω πολλές φορές. Δεν έκλεισε κανένα λοιπόν από τα τμήματα. Ίσα-ίσα, ένα τμήμα που ήταν το πληροφορικής παρέμεινε και ενισχύθηκε, ο μηχανικό πληροφορικής, mm-hmm. γιατί έμειναν πλέον 9 τμήματα από 20 που ήταν σε όλη τη χώρα. Και ενισχύθηκε, σημειώνω εδώ, λέτε. Ενισχύθηκε, εννοώ ότι από τα 20 που ήταν, έμειναν... σε τι, σε υποδομές, αγοράσαμε πίνακες και σε κομπιούτερ, μειώθηκε ο κόσμος, κύριε Αντώνιο, αυτό εννοώ. Είχαμε 700 ζήτημα, να έχουμε 100 άτομα, 100-200 άτομα. Θα με αφήσετε, έχουμε 400 εισακτέους φέτος, κύριε Αντώνιο. Και είναι εδώ όλοι αυτοί? Το ζήτημα είναι... Το μεγάλο ζήτημα mm-hmm. που έχω θέσει πολλές φορές, κύριε Παραρά, είναι ότι οι οικογένειές τους, δυστυχώς, δεν έχουμε και τις υπόλοιπες απαραίτητες υποδομές για να στηρίξουμε αυτούς τους φοιτητές. Κοιτάξτε λίγο τα Γιάννενα με την αρχιτεκτονική, κυρία Αντωνίου, και 40.000 φοιτητές εκεί στην περιοχή, και κοιτάξτε τη δραματική κατάσταση της Καστοριάς. Πόσες χιλιάδες εστίες? Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πόσες χιλιάδες εστίες? Πόσα χρόνια είστε βουλευτής? Δύο χρόνια. Δύο χρόνια.
Αυτά που λέω τα σχόλια είναι και για τους διευθυντάδες της Νέας Δημοκρατίας που ήταν βουλευτές εδώ 15 χρόνια ή 20 χρόνια και για τους προέδρους της Βουλής και για τους προηγούμενους. Δεν είναι μόνο για εσάς. Να δείτε την κατάντια σήμερα, αυτό λέω. Δεν μπορεί, δεν μπορεί να λέμε κατάντια. Να έχει 30.000 και εμείς να μιλάμε για 100-200 άτομα. Μιλάμε για χρόνια. Τι λέτε, κύριε Αντωνίου, μιλάμε τώρα για πολλά χρόνια. 80-92.000. Τι συγκρίνουμε τώρα τα τελευταία 30 χρόνια. Ιωνή, τι κάναμε, λέω, κύριε. Λέω ότι στα ΤΕΗ τη Καστοριά. Τα γιάννη είναι χορτάτα, κύριε, και πήραν και την αρχιτεκτονική και τη λειτουργούν εκεί. Δεν λειτουργεί, θα λειτουργήσει όμω. Είναι ο παππούλια, δεν το αφήνει το θέμα. Όχι, όχι. Κύριε Παραρά, η αρχιτεκτονική με δηλώσει δημόσιε δελτίο τύπου του Λοβέρδου. Είναι ότι δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί για να λειτουργήσει. Ωραία. Αυτά πρέπει να τα λέμε. Αλλά την έχουμε εκεί να ανοίξει απλώς, έτσι. Έχουμε ένα περιοδικά. Να δούμε, ναι, όμως και το κομμάτι της αρχιτεκτονικής. Ναι. Γιατί πάντα λέμε για τα ΤΕΗ ότι κλείνουν. Τι κάνουν οι άλλοι. Εγώ κυρία, αυτό που λέω είναι ότι κανένα τμήμα ΤΕΗ δεν χάθηκε από την Καστοριά. Mm-hmm. Θα συμφωνήσουμε σε αυτό? Όχι, διαφωνώ εγώ σε αυτό. Εντάξει. Εάν εννοείται ότι κανένα τμήμα δεν χάθηκε και αν βλέπουμε την αποδυνάμωση σε μια απόλυτη. Αυτό που θέλω να πω, κύριε Παραρά, είναι ότι ενισχύθηκαν τα δύο τμήματα. Τα, με τι ενισχύθηκαν, κύριε Αντωνίου? Με εισακταίους, κύριε Παραρά. Πώς έχετε σήμερα να μας δώσετε? Δώστε μου στοιχεία σήμερα να τα ακούσει σήμερα ο ακαδημαϊκός κόσμος της Καστοριάς, να καταλάβουμε. Δώστε μου στοιχεία ενίσχυσης με το σχέδιο Αθηνά. Γιατί αυτό αποτελεί είδηση. Όχι, με το σχέδιο Αθηνά δεν είπα ενίσχυση. Μου λέτε ότι με το σχέδιο Αθηνά και τις αλλαγές που έγιναν ενισχύεται η Καστοριά, μου λέτε. Όχι, όχι. Λέω ότι η Καστοριά δεν έχασε τα ΤΕΗ που, που, ναι, ακούγονται έντονα. Δεν έχασε τα ΤΕΗ. Τι έχασε τελικά η Καστοριά? Ένα χαρτί έχασε. Ένα χαρτί, την αρχιτεκτονική. Λοιπόν, το οποίο όμως πρέπει να πούμε, κύριε Παραρά, είναι ένα προεδρικό διάταγμα του 2009 που δεν λειτουργήσε. Mm-hmm. Δεν πρέπει λοιπόν κάποιοι όλα αυτά τα χρόνια που δεν λειτουργήσε. Όχι, να λέτε ονόματα. Η αρχιτεκτονική. Εγώ βρήκα το θάρρος και ανέφερα διευθυντάδες και προέδρους βουλής. Εγώ να λέτε έκανα ονόματα εγώ κατόχων που δεν κάνανε ενδεχομένως καλή τη δουλειά. Να λέτε τα ονόματα. Δεν ξέρω αν μην κάνετε δημόσιες σχέσεις με τους προηγούμενους. Δεν κάνω πείτε, καμία δημόσια σχέση. Επειδή είναι ο Σιμεοφορίδης και ο Πετσά, πείτε ονόματα. Αν δεν κάναν καλά τη δουλειά τους και δεν στηρίξαν με υποδομή μία. Πείτε, το ξέρουμε. Υποδομές δημιουργήθηκαν. Δημιουργήθηκε το προεδρικό διάταγμα το 9. Ωραία. Της αρχιτεκτονικής. Δυστυχώς όμως, το 13 που άρχισε να εφαρμόζεται το σχέδιο Αθηνά, δεν λειτουργήσε. Μάλιστα. Δεν λειτουργήσε. Ωραία. Τρία λοιπόν χρόνια δεν λειτουργήσε. Προσπάθησα, το ξέρετε πολύ καλά εσείς, προσπάθησα, φτάνοντας μέχρι και το Μαξίμου, να κρατήσω την αρχιτεκτονική. Στα πλαίσια όπως... να αυτό το όραμα. Δηλαδή, ναι, να λειτουργήσει και 2,3 εκατομμύρια για να τη φτιάξουμε. Θα το πούμε. Έδωσα μάχη. Ναι. Το ξέρετε. Mm-hmm. Έφτασα μέχρι και το Μαξίμου. Αλλά... δεν τα κατάφερα. Δεν τα κατάφερα μόνη μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Μόνη σας. Και σε μια περίοδο που ήδη το σχέδιο Αθηνά, έτσι, mm-hmm, έπαιρνε ό,τι υπήρχαν στα χαρτιά και σχεδόν τα έκλεινε. Να πούμε ότι στην Κοζάνη από 9 τμήματα ΤΕΗ λειτουργούν 5. Να πούμε ότι στα Γρεβενά από 3 τμήματα ΤΕΗ λειτουργεί ένα. Να πούμε ότι δεν είναι αλήθεια. Αριθμητικά σε επίπεδο φοιτητών δεν έχουν και τόσο μεγάλο πρόβλημα όσο εμείς που είχαμε λίγα και χάνουμε από τα λίγα. Είναι διαφορετικό δεν να χάνεις από αυτό τα πάρα λοιπόν πολλά θέλω χάρια και είναι διαφορετικό θέλω από τα πολύ λίγα να χάνεις σε κάποια άρα, λοιπόν, εκεί είναι το πάμε πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο ζήτημα. Και βέβαια με την αρχιτεκτονική. Ένα λεπτό, με την αρχιτεκτονική λοιπόν, δεν περνάει αυτό έτσι. Απαντώντας αυτό. Και εδώ απίστευτο φιάσκο. Απαντώντας με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, με υπουργό την κυρία Γιαννάκου, βγάλατε δελτίο τύπου ως κόμμα και ως υπουργείο το 2005 το Φεβρουάριο, λειτουργεί η Καστοριά. Και θυμάμαι τον Κώστα Ιάντζη πανηγύριζε. Εγώ έβγαινα τότε και έλεγα δεν θα το κάνετε. Και μου λέγανε είσαι απαράδεκτος. Να το, δεν έγινε. Δεν εμπιστευόμαστε, λοιπόν, κυρία Αντωνίου. Να πούμε, τα λόγια. Και δελτία πάμε, τύπου. Πάμε λοιπόν στο όραμα που θέλουμε να δημιουργήσουμε, μάλιστα, κύριε Παραρά. Η αρχιτεκτονική είναι 9 σχολές όλη τη χώρα. Μάλιστα. Το αντιλαμβανόμαστε. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που και θέλω εγώ... να κάνουμε μία εδώ. Αυτό που θέλω εγώ, αν είναι θέμα, όπως λέτε, κόσμου και φοιτητών, θα πρέπει να δώσουμε ένα διαφορετικό όραμα στην περιοχή μας. Mm-hmm. Και νομίζω πρέπει να... και αυτό που προσπαθώ... ήδη και με την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή και σε συνάντηση που είχα και με τον νέο Περιφερειάρχη, ήδη έχω καταθέσει τα σχέδια όλων των κτίριων που έγιναν για την αρχιτεκτονική, mm-hmm, με προοπτική να δημιουργηθεί ένα
μια σχολή που θα φέρει κόσμο και θα έχει μέλλον. Ποια είναι αυτή? Σε συζήτηση που είχα κάνει με τον πρώην υπουργό, τον κύριο Αρβανιτόπουλο. Κάτι, έτσι, ναι. Βεβαίως. Είχατε κάνει με τον κύριο Αρβανιτόπουλο λίγο ναι. πριν την αλλαγή του, και πρόσφατα είχα και με τον κύριο Λοβέρδο και με την κυρία Κεφαλογιάννη. Ναι. Μιλάω για ανώτερη σχολή τουρισμού. Υπάρχει ναι. μόνο στη Ρόδο και στην Κρήτη. Με πάρα πολλούς ακταίους φοιτητές. Mm-hmm. Με πάρα πολλούς φοιτητές. Δεν υπάρχει πουθενά στην υπηρετική Ελλάδα. Στις επόμενες μέρες κάνω τις συναντήσεις, γίνονται διαβουλεύσεις, θέλω να ενημερώσω και την αυτοδιοίκηση, γιατί η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει όλοι μαζί ενωμένοι, και η Δημοτική Αρχή, και η Δήμαρχη, και η Περιφερειακή. Θέλει τόσο μεγάλη ενημέρωση να πιάσει τους αυτοδιοικητικούς ή τον συνάδελφό στον βουλευτή, τον κύριο Διαμαντόπουλο. Θέλει τόσο μεγάλη ενημέρωση. Τώρα, για τον κύριο Διαμαντόπουλο, το ξέρετε ότι τον είχα καλέσει και στη συνάντηση με τον κύριο Αρβανιτόπουλο για το θέμα των ΤΕΗ, όταν ανακοινώθηκε από το σχέδιο Αθηνά, ότι έχουμε ένα τμήμα, το θυμάστε νομίζω πάρα πολύ καλά. Είχε κληθεί στη συνάντηση με όλους τους φορείς, είχα καλέσει όλους τους φορείς και τα κόμματα που συγκυβερνάμε, έτσι ώστε να πετύχουμε αυτό που είπα πριν. Ναι. Ότι παρέμειναν και τα τμήματα. Και δεν έρχεται σε αυτές τις συναντήσεις ο κ. Διαμαντόπουλος. Όχι, δυστυχώς δεν ήρθε, γιατί λέει είναι αντίθετος με το λόγο. Ναι, να δούμε όταν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ και αν βγει και πού θα είναι και ο ίδιος, τι θα κάνουν τότε. Να ρωτήσω, λέτε ότι παλεύετε τώρα για να δημιουργήσετε μια άλλη σχολή τώρα. Την οποία, τώρα για να καταλάβω, θα πάρουμε έγκριση από τον κύριο Τόμσεν αν θα την κάνουμε ή όχι. Okay. Ένα λεπτό. Πού βρίσκεστε, πού θα την στεγάσουμε? Θα χρειαστεί πάλι 2 εκατομμύρια, αφού εκεί τώρα πάμε να κάνουμε άλλο σχολείο, δημοτικό, γυμνάσιο, δεν μπαίνει. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να... Πώς, την αρχή να... όλα αυτά. Κύριε Παράρα, το όραμα το δικό μου είναι αυτή η σχολή να πιάσει όλα τα Βαλκάνια. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για υπηρετικό, εναλλακτικό τουρισμό. Μια τελείως νέα πρότυπα σχολή που έχουμε τις ξενοδοχειακές υποδομές στη Δυτική Μακεδονία ως Καστοριά, που θα μπορούν να εκπαιδεύονται και όλο το τοπίο, έτσι ώστε να μπορούν οι απόφοιτοι αυτής της σχολής να έχουν επιστοποιημένο, να έχουν ISO. Mm-hmm, mm-hmm. Γιατί η χώρα επενδύει στον τουρισμό, το βλέπουμε. Αναπτύσσεται ο τουρισμός. Είχαμε, νομίζω, πρόσφατα, πριν έρθω εδώ, μιλούσαμε για αύξηση τουρισμού 15% το πρώτο εξάμηνο του 2014, σε σχέση με πέρυσι. Άρα πρέπει να επενδύσουμε και εμείς ως περιοχή. Έχουμε τόσα αξιοθέατα, τόσο όμορφες περιοχές. Σιγά σιγά το είπε και υπουργός ότι πέρα από τον ήλιο, θάλασσα, Ελλάδα, θα πρέπει σιγά σιγά ο τουρισμός να εξαπλωθεί και στην υπηρετική χώρα. Και πρέπει να προετοιμάσουμε λοιπόν κόσμο που θα υποδεχθεί αυτόν τον τουρισμό. Mm-hmm. Πρέπει να κοιτάμε μακριά. Αυτό είναι. Να δίνουμε όραμα. Δεν μου δώσατε όμως μία εξήγηση, έτσι, στο πού βρίσκεται όλη αυτή η ιστορία, αν έχει οριμάσει και αν περιμένετε κάποιες τελευταίες απαντήσεις για τη νέα σχολή που περιμένουμε. Έχουμε, το οριμάζουμε, είμαι σε συνεννόηση και αυτό με τον υπουργό. Αυτό είναι κάτι δικό σας, από ό,τι κατάλαβα. Δηλαδή δεν έχει προηγηθεί κάποια διαβούλευση ή κάποια διεκδίκηση από την Ομαρχία ή από την Περιφέρεια ή από κάποιον Δήμο. Είναι δικό σας. Ενημερώσει και τον είχα τον περιφερειάρχη μας, τον κύριο Δακή τότε για την προσπάθεια. Αλλά ο κύριος Δακής κοιτούσε να κλείνει τμήματα εδώ και να ανοίγει άλλα τμήματα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα νομίζω ότι ήδη θα ενημερώσω και τη Δημοτική Αρχή τη νέα. Είναι πολύ πρόσφατες πληροφορίες, μια προσπάθεια που κάναμε, σας είπα, και με τον προηγούμενο Υπουργό Παιδείας, αλλά και σε συνεννόηση. Ο καινούργιος τι λέει? Ο καινούργιος ακόμα δεν κάναμε εκτενή, επαφή. Και δεν μπορώ να πω, ούτε να ανακοινώσω κάτι προς το παρόν. Σας λέω ότι προσπαθώ. Mm-hmm. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Από εκεί και πέρα θέλω συμμετοχή και κοινή διεκδίκηση και με την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και με τις Δημοτικές Αρχές του νομού μας. Κάτι που κοστίζει στους βουλευτές είναι, για να πάω και στο επόμενο θέμα, που θέλω έτσι να κάνω κουβέντα, γιατί όλα τα ζητήματα θέλω να τα βάλω σήμερα, και έχουμε στον ελληνικό στρατό, κάτι που κοστίζει σε εσάς είναι αν δεν μπορείτε να κάνετε και τα ρουσφετάκια με τις μεταθέσεις όταν δεν έχουμε στρατό. Για πείτε μου τώρα, όλη αυτή είναι η υπόθεση με τον στρατό, που είδαμε επί Πασόκ λόγω του ευρωπαϊκού δόγματος να φεύγει.
να επανέρχεται τότε με κινητοποίηση αγγελίτο τον ήδη η Άντζη να επιστρέφει ο στρατός. Μιλάμε για το 4. Γι' αυτό τα λέω αυτά. Για τις καλές εποχές. Μιλάμε τελείως διαφορετικές εποχές. Στην συνέχεια να ξαναφεύγει και να ξαναγίνεται κτλ. Τη μια τον χρειαζόμαστε, τη μια δεν τον χρειαζόμαστε. Τώρα έχουμε τους συνοριακούς να λένε δεν έχουμε γάντια για τον έμπολα. Εκεί καταντήσαμε να κάνουν έρανο οι άνθρωποι και αντί να στέλνει κάποιος γάντια, δεν έχουμε ούτε γάντια. Τέλος πάντων, νομίζω αυτό λύθηκε και έγινε μια προσπάθεια. Και από πλευρά κάνουν οι άνθρωποι ό,τι και κάνουν. Και μάλιστα απευθύνθηκα σε έναν. Λοιπόν, πείτε μου τώρα για τον ελληνικό στρατό και για όλα αυτά. Έχετε μια εκτίμηση ότι με 5-6 παιδιά, φαντάρους, λεβέντες που έχουμε σε ένα-δυο φυλάκια βγήκατε από την υποχρέωση και λειτουργείτε στρατό στην Καστοριά? Δεν βγήκα από καμία υποχρέωση. Το ξέρετε ότι δεν είμαι στην αρμόδια Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας. Παρ' όλα αυτά συμμετείχα. Η αναδιάρθρωση, κύριε Παραρά, έγινε σε όλη την Ελλάδα. Έτσι. Mm. Καταργήθηκε το σώμα στρατού στην Κοζάνη. Καταργήθηκε η ταξιαρχία στη Φλόρινα. Καταργήθηκε το Β' σώμα του στρατού στη Βέρεια. Έγινε μια συνολική αναδιοργάνωση. Η δική μου άποψη και στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής δεν ήρθε φυσικά στη Βουλή. Συζητήθηκε η νέα δομή των δυνάμεων στην αρμόδια Επιτροπή. Ήτανε αντίθετη όσον αφορά και τη Φλόρινα και την Καστοριά. Mm-hmm. Στην κατάργηση της ταξιαρχίας. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά, το αίσθημα, αυτό το επιχειρεί που λέγαμε για την ταξιαρχία, είναι ότι θέλουμε να αισθανόμαστε ασφαλείς. Ωραία. Η Καστοριά λοιπόν από ταξιαρχία έγινε σύνταγμα και τι έχουμε. Λοιπόν, η δύναμη της Καστοριάς περιέλαμβανε την ταξιαρχία, το πρατήριο, τις δύο λέσχες, Καστοριάς και Άργους Οριστικού, την πάντα, το 15ο τύπ, και τα δύο κέντρα, το 586 και αυτό που ήταν στο Άργος και το 574 με το Τάγμα Προκάλυψος. Τι έγινε? Καταργήθηκε η ταξιαρχία. Έχουμε συνταγματάρχη αντί για ταξίαρχο. Έχουμε και το Σύνταγμα να λειτουργεί και το πρατήριο και τις λέσχες. Και επίσης ανοίξαμε 5 φυλάκια στο γράμμο για τη φύλαξη των συνόρων. Με 5-6 φαντάρους μέσα? Ανάλογα. Ξέρουμε πόσους είναι. Μια παρέα Αλβανών. Δεν έφυγε καμία. 7-8 ατόμων να πάνε σε ένα φυλάκιο και θα τον ελαττήσουν. Δεν έφυγε καμία μονάδα. Έτσι. Όπως έφυγε από το Αμίντεο, κύριε Παραρά, που έφυγε το πυροβολικό. Από την Καστοριά δεν έφυγε. Ούτε το 585, ούτε το 574. Για σήμερα. Βεβαίως και υπάρχει στρατός. Αλλά. Θα δεχτείτε να πάρουμε μια κάμερα. Να κάνουμε μια βόλτα εγώ, εσείς και η κάμερά μου στα τοπικά στρατόπεδα, να κάνουμε μια βόλτα εκεί απ' έξω, όσο μας επιτρέπουν. Θέλετε για να δούμε αν μιλάμε για λειτουργία κανονική ή όχι? Θα μου πείτε πριν 2 χρόνια, πριν γίνει η νέα δομή, πόσοι ήταν οι φαντάροι? Λιγότεροι από την Πελοπόννησο που ενισχύθηκε. Η Πελοπόννησο και την Καλαμάτα. Δεν ενισχύθηκε, κύριε Παραρά. Έτσι νομίζω τώρα. Τυχαία το ανέφερα. Δεν ενισχύθηκε. Μάλιστα. Δεν ενισχύθηκε. Αυτή είναι η απάντηση και από τον Υπουργό. Δεν ενισχύθηκε. Γιατί νομίζω ότι ενισχύονται περιοχές που συνορεύουν με ελληνικές πόλεις και μου κάνει εντύπωση. Γι' αυτό σας λέω. Κύριε Παραρά, η νέα δομή σας είπα. Για μένα, προσωπικά και το μόνο που έφυγε η μπάντα, οι 4 αξιωματικοί, για μένα είναι πλήγμα. Mm-hmm. Το καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Αλλά υπόθηκε και για τη Φλόρινα. Αλλά η Καστοριά σε στρατό. Δεν έχασε, καταλαβαίνετε τι σας λέω. Πέρα από τους 5 και 15 αξιωματικούς, ενισχύθηκαν τα φυλάκια. Δεν θέλω να σας κάνω βεβαίως, να εκτεθείτε. Μακάρι. Εάν θέλετε όμως, κάποια στιγμή, και να το κάνουμε και δημόσια, εάν θέλετε να πάρουμε των τελευταίων 2 ετών τις ΕΣΟ που μπαίνουν και να κάνουμε απλά πρόσθεση και αφαίρεση. Θέλετε, των τελευταίων 2 ετών. Να το κάνουμε δημόσια μαζί για να δούμε τι μπαίνει, τι δεν μπαίνει. Βεβαίως. Είστε σίγουροι? Το κρατώ λοιπόν. Θα το κάνουμε. Βεβαίως θα το κάνουμε. Ωραία. Θέλω για τον ελληνικό στρατό να συνδυάσει. Να σας πω κάτι όμως, κύριε Παραρά. Ναι, ναι. Αυτό που λέγανε ότι λαθροϊλοτομίες γιατί μπαίνανε και δεν υπήρχε φύλαξη των συνόρων. Mm-hmm. Φέτος δεν είχαμε κανένα κρούσμα. Ακούσατε κάποιον? Με την ύπαρξη των φυλακίων, κύριε Παραρά, που πήγανε οι 5 πλήτες που αναφέρετε. Δεν θα διαφωνήσω. Οι 5 πλήτες που πήγαν εκεί φέτος και με κάποιες ειδικές που έρχονται για εκπαίδευση πάνω στα χωριά μας,
Σε συνεννόηση, γιατί το ξέρετε πολύ καλά. Και τον κύριο Κωνσταράκο επισκέφθηκα, και τον Παναγιωτόπουλο, τον Υπουργό Άμυνας, και τον Αβραμόπουλο, τον επόμενο Υπουργό Άμυνας, για το θέμα του στρατού. Εγώ δεν μείναμε αμέτωχοι, δεν κύριε Παραρά. Αυτό που λέω είναι ότι γίνονται χορηγίες για να βάζουν βενζίνη στα οχήματά του. Φέτος, κύριε Παραρά. Ότι τους λένε κάντε λιγότερες περιπολίες, να κάθεστε παραπάνω ώρες σε κάποια σημεία για να μην ξοδεύουμε καύσιμα. Τι λέτε, κύριε Αντωνίου, και τα ξέρετε καλά, είναι, νομίζω. Είναι, τα γραφεία σας έρχονται και τα λένε. Όταν τους βλέπετε Παραρά, από τη Δία και οπουδήποτε θέλω να κάθονται εκεί, κάθονται για να μην ξοδεύουν βενζίνη. Αυτό που θέλω καύσιμο. Να πω είναι ντροπή. Το ότι έφυγε ο στρατός, δεν έφυγε. Α, δεν έφυγε ο στρατός, εντάξει. Δεν έφυγε ο στρατός. Ωραία. Να σας πω. Και ίσα ίσα σας είπα, πείτε μου φέτος, αν είχαμε κρούσμα λαθρολοτομίας που είχαμε τα προηγούμενα δύο αν χρόνια. Αν οι 15 λειτουργούν για 45, έχει να κάνει με τη λεβεντιά των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί. Και μπράβο τους. Και μπράβο τους. Οι 15 ωραία. Λειτουργούν στις 45. Είχαμε φυλάκια. Είχαν να γίνουν φυλάκια από το 4, κύριε Παραρά. Εντάξει, σας είπα όμως φυλάκια με 2 και 3 άτομα. Έχετε γιους. 5. Δεν θα θέλατε, 5, δεν 5 θα θέλατε τα παιδιά σας να πάνε στα σύνορα και να είναι 2 μαζί τους. Καταλάβατε τι εννοώ. 5 φυλάκια. Θέλει να είναι 25, 15, 35 οπλίτες. Το ξέρετε αυτό που λέω. Λοιπόν. Το αμυντικό δόγμα της χώρας, κύριε Παραρά, όπως γνωρίζετε, δεν είναι με την Αλβανία. Είναι με την Τουρκία. Έτσι. Έχω δύο ένα λογική, ερώτημα βασικό. Ναι, καταλαβαίνετε. Με, λοιπόν. Αυτό το αίσθημα ασφάλειας, νομίζω, που θέλαμε ως περιοχή, με την λειτουργία των φυλακίων, επιτεύχθηκε. Μάλιστα. Σε ένα μεγάλο βαθμό. Okay. Δεν λέω, απλά συναντώ, συνομιλώ με κόσμο. Εγώ ξέρω και όντως μου λένε ότι το φυλάκιο στον Αγιάννη όντως δεν έχουμε φαινόμενα. Δεν όπως είχαμε εγώ τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Εγώ θα Παραρά. Σας πω, σας βλέπει ο κόσμος και θα σας κρίνει. Εγώ θα πω κοιτώντας τον κόσμο στα μάτια το εξής. Ότι αυτά που γράφετε και στέλνετε τώρα, να ρωτήσω την κυρία Αντωνίου, είναι ότι στο Πεύκο, φαντάζομαι ξέρετε τις περιοχές αυτές καλά, στο Γιαννοχώρι, 100 φορές ανοίγουν τα σπίτια εκεί. Για ποια ασφάλεια μιλάμε? Αυτή είναι η ασφάλεια. Στο Γιαννοχώρι είναι ένα μη κατοικημένο χωριό, μιλάτε, κύριε Παραρά, έτσι. Και σε άλλες περιοχές που είναι κατοικημένες. Και αυτό τι σημαίνει, λαϊλασία ελληνικών εδάφων? Λέω, ένα σπίτι που έχουμε εκεί που ανοίγουν 100 φορές τις εκκλησίες μας. Κύριε Παραρά, καταλαβαίνετε ότι στα χωριά, κυρίως διποταμίες χιονάτου που υπήρχαν κρούσματα, τώρα μέχρι πέρσι τα καταγράφανε, μπαίναν μέσα και κλέβανε. Κύριε Παραρά, λέω. Και αγιάδες παππούδες τους δένανε χρυσαφικά πέρα. Λέω στην διποταμία, ότι δεν πέρσι. Είμαστε. Απλά έχει μειωθεί τα δεδομένα. Μάλιστα. Που είχαμε της λαθρέας υλοτομίας και κλεβούμενος τα πολύ περισσότερων περιστατικών τα προηγούμενα κάτι. Χρόνια όταν με είχατε τη λειτουργία των φυλακιών. Okay, αυτό κατανοητό. Λέω. Όταν είχατε καταθέσει μία ερώτηση στη Βουλή, εγώ δημόσια τα λέω αυτά και το ξέρετε καλά, είχα πει και μπράβο που το κάνατε. Το είχε αγγίξει το θέμα και ο κύριος Τσιγκαλάγιας στο παρελθόν, ενδεχομένως το εγκατέλειψε μετά όπως και εσείς. Το θέμα γιατί των ενοικίων στα δημόσια κτίρια. Δεν τον εγκατέλειψε. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Συνδυάζεται και με το θέμα του στρατού, το οποίο θα μου το σχολιάσετε και αμέσως μετά. Είχατε κάνει μία κίνηση ώστε με αφορμή την φτώχεια στην οποία μας οδήγησε το Πασό και η Νέα Δημοκρατία της Ελλάδας, 38-40 χρόνια τώρα, που γιορτάζεται κιόλας και την αποκατάσταση της δημοκρατίας και όλα αυτά όπως τα λέτε. Και αισθάνομαι περήφανη για την παράταξή μου, εγώ τουλάχιστον. Εγώ για το χρέος που μας δημιουργήσατε δεν αισθάνομαι καθόλου περήφανη. Αν δείτε το βιντεάκι, θα δείτε ο Μητσοτάκης το 90. Αν φτάνει 40.000 κατά καθένα, δεν αισθάνομαι καθόλου περήφανο. Αν δείτε το βιντεάκι που παίξαμε στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε. Πάντως δεν επίθουν τα βίντεο γιατί ξέρω πώς φτιάχνονται. Έλεγε ο Μητσοτάκης ότι δεν πρέπει να δομηθεί αυτή η χώρα σε δανεικά. Σας είπα, και ως παράταξη, μπορεί να μπήκαμε κι εμείς σε λαϊκιστικές λογικές. Αφήστε παρασυρώμενοι ίσως από το. Δεν έχετε καταλαβαίνει. Αλλά παρόλα αυτά, νομίζω ότι η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας πάντα έβαζε πλάτη στα δύσκολα. Μάλιστα. Και τώρα το ίδιο κάνει. Έλεγα λοιπόν το εξής. Και τώρα κάνει το ίδιο. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα μου το απαντήσετε αμέσως μετά. Το θέμα των ενοικίων. Βεβαίως. Αλλά ταυτόχρονα, επειδή μιλάμε για το στρατό, εάν το ξέρετε, λύστε μου και μία απορία που την έχω αυτό το διάστημα. Γιατί, για παράδειγμα, ενώ κάνετε αγώνα να μάθετε πόσα πληρώνει η ΔΟΗ, πόσα πληρώνουμε το Υπουργείο Παιδείας σε δημόσια κτίρια. Στα Κορέστια, αν δεν κάνω λάθος, ο στρατός νοικιάζει ένα τμήμα εκεί, με συγχωρείτε, η αστυνομία. Κανένα 1,5 χιλιάρικο, όταν τα σπίτια εκεί γύρω είναι με κανένα 100 ευρώ το μήνα τα ενοίκια. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την κουβέντα, παρακολουθείτε την εκπομπή live μέσα από το δίκτυο, είμαστε σε απευθείας μετάδοση. Λοιπόν, με την εκπομπή live είμαστε μαζί κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, φιλοξενούμενη η κυρία Μαρία Αντωνίου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ξανά υποψήφια στις επόμενες εκλογές για την ερχόμενη τετραετία. Και να δούμε αν ποτέ θα είναι 4 χρόνια. Αυτό είναι το οξύμορο σε αυτή τη χώρα, ναι. Παρόλο που αντιμετωπίζει τόσο μεγάλα οικονομικά προβλήματα και κατάσταση της χώρας, να πηγαίνουμε ανά 2 χρόνια σε εκλογές. Ένα σχόλιο θέλω να κάνω. Θα σας θέσω το ερώτημα που σας είπα για τα ενίκια και όλα αυτά, απλά με αφορμή ένα τηλεοπτικό βίντεο ενός τηλεοπτικού ένθετου που καθιερώνει το δίκτυο χωρίς σχόλια, όπου δείχνουμε πράγματα τα οποία μας φαίνονται λίγο παράξενα και καλά καμιά φορά, αλλά και περίεργα. Θέλω να δείτε, είναι ο νέος δρόμος που πολλές φορές, όπως ξέρετε, έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα. Η κάμερα κουνιέται, γιατί ο δρόμος μας κάνει να κουνιόμαστε, έτσι. Είναι ο δρόμος κάτω από τα Λύκια που λέμε, ολόφρεσκο, καινούριο έργο, το οποίο όποιος το περάσει με το όχημά του, θα αντιληφθεί απλώς ότι ένας καινούριος, ολοκένουριος δρόμος εκατομμυρίων έχει απότομες στροφές και έχει περίεργες κλίσεις δεξιά ή αριστερά. Δηλαδή, κινείσαι τώρα σε μια κατεύθυνση όπως βλέπετε εδώ, πατώντας και λίγο τη γραμμή, κουνάει. Αν αφήσει το τιμόνι, σε οδηγεί δεξιά, σε οδηγεί σαν να έχει ένα πλάγιο σύστημα ο δρόμος. Εδώ μια στροφή η οποία σε πετάει όπως σε πετάει. Εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε εργολάβοι, δεν είμαστε τεχνικοί, αλλά έχω δεχθεί πάρα πολλά παράπονα και πάρα πολλές διαμαρτυρίες και για αυτήν την κατάσταση ενός ολόφρεσκου νέου έργου που νομίζω, κυρία Αντωνίου, με χρήματα του ελληνικού λαού, είτε εδώ είτε οπουδήποτε γίνονται τα έργα, πρέπει να προσέχουμε λίγο τι γίνεται. Βεβαίως. Στη Χλώη έχουμε παράπονα δεκάδες για όμβρια ύδατα. Μένετε κιόλας εκεί, τα ξέρετε. Και βλέπω, ναι, μεν υπάρχει η αναμόρφωση εκεί της περιοχής της Χλώης. Είναι ένα μεγάλο έργο που εντάχθηκε στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα, στο ΠΕΠ, από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή. Δεν θυμάμαι τον προϋπολογισμό, νομίζω είναι γύρω στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Που περιλαμβάνει εκτός από τον δρόμο που δείξατε, αλλά και πολλές άλλες. Και πολλά άλλα, ναι. Αυτό το δείχνουμε γιατί είναι ότι μας κάνει εντύπωση πέφτει το αμάξι δεξιά, πέφτει αριστερά. Λοιπόν, αυτά τα παρακολουθούμε και μου κάνει εντύπωση ένα λεπτό. Πώς τα παραλαμβάνουμε τα έργα αυτά, και εδώ έχουμε ευθύνη, έτσι, οι τεχνικές υπηρεσίες που παραλαμβάνουν. Εντάξει, δεν λέμε κάτι άλλο. Λοιπόν, δεν είμαι τεχνικός, δεν μπορώ να απαντήσω. Όχι, δεν μιλάω για εσάς, έτσι γενικά αλλά... το λέω. Τώρα πρέπει το παίξαμε το βίντεο γι' αυτό. Να σας πω, ενίκεια. Είχατε ανοίξει ένα θέμα. Και παραμένει ανοιχτό και δεν ξέρω αν έχετε πάρει απαντήσεις και αν άλλαξε κάτι. Αλλά εγώ βλέπω ότι, παράδειγμα, στα Κορέστια πληρώνουμε 1,5 χιλιάρικο να νοικιάζουμε όταν τα ανάλογα σπίτια εκεί είναι κανένα κατοστάρικο. Να ξεκινήσουμε με λοιπόν. Με όλα αυτά τι γίνεται. Ένα μεγάλο ζήτημα που ξεκίνησε και, όπως ξέρετε, έδωσα μάχη, είναι υπογραφή η σύμβαση κατασκευής του αστυνομικού μεγάλου Καστοριάς για να μπορέσουμε να φύγουμε από τα ενίκια, γιατί και εκεί είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Ναι. Ένα κτίριο που δεν είναι το κτίριο που θα έπρεπε να έχει η αστυνομική διεύθυνση Καστοριάς. Μια τέτοια, όταν είχε επισκεφτεί ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης, ο κ. Δένδιας, που τον είχα προσκαλέσει για να έρθει εδώ να δει τα προβλήματα της περιοχής μας, γιατί αλλιώς είναι να μιλάμε και να πηγαίνουμε τα προβλήματα εμείς, κύριε Παραρά, οι εκπρόσωποι της Καστοριάς, και αλλιώς είναι να έρχονται και οι ίδιοι να βλέπουν διαζώσεις τα θέματα που μας ασχολούν. Αυτή η κουβέντα που είχε πει ο Υπουργός και μου έχει μείνει, είναι ότι δεν είναι δυνατόν μια τόσο όμορφη πόλη να μην έχει ένα αστυνομικό μέγαρο που της αξίζει. Mm-hmm. Το ξέρετε ότι έδωσα μάχη για να υπογραφεί η σύμβαση. Βεβαίως έχετε δώσει. Και έχετε παρασχοληθεί με το θέμα. Σας το αναγνωρίζω για να μην λέτε ότι σας κάνω μόνο κριτική. Και ένα ακόμη σας αναγνωρίζω. Θα το βάλω μετά. Ο φόρος πολυτελείας που δεν υπάρχει πια για τη γούνα. Θα το βάλω μετά το ζήτημα αυτό. Για να μην λέτε απλώς ότι μονόπλευρα κάνουμε μόνο κριτική, έτσι. Όχι, όχι. Καλή είναι η κριτική, βελτιωνόμαστε, κύριε Παράλλη. Αυτό λοιπόν όμως που οφείλω να πω είναι ότι φτάσαμε μετά από 2 χρόνια από εδώ τοπικούς παράγοντες, από ένα σύλλογο, να έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, παρόλο που ήρθε το Κεντρικό Συμβούλιο Ενωτέρων Μνημείων. Εκεί ήμασταν όλοι μαζί σε αυτή τη διεκδίκηση για το αστυνομικό μέγαρο. Και είναι, ειλικρινά αισθάνομαι ντροπή που έχει φτάσει και έχει πάρει τέτοια ντροπή και που σε αυτά τα 2 χρόνια θα μπορούσε ήδη να έχει κατασκευαστεί. Mm-hmm. Ναι, βεβαίως. Ήδη να έχει κατασκευαστεί. Όσον αφορά τη διαδικασία με το σουφού Κορεστίων, έχουμε
φυσικά σε συνεννόηση και με την Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς και με την Ένωση και τους εκπροσώπους, τέλος πάντων, τους συνδικαλιστές των αστυνομικών υπαλλήλων, τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων, ναι, τον κύριο Δουβλετή και τον κύριο Νάτση. Έχουμε κάνει αλλεπάλληλες συσκέψεις για να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε αυτά τα ζητήματα. Η μεταστέγαση λοιπόν του Σουφού Κορεστίων με ενίκιο πλέον, γιατί έχουμε μειώσει τα ενίκια, με ένα από τα πρώτα νομοθετήματα που ψήφισα, κύριε Παρά, ήταν η μείωση των ενοικίων σε δημόσιες υπηρεσίες. Mm-hmm. Έχει φτάσει όντως γύρω στα 900 με 980 ευρώ. Κοντά στον χιλιάρικο. Πάρθηκε απόφαση από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Όλα τα παραδίπλα με 100 ευρώ, γι' αυτό λέω. Ναι, πάρθηκε απόφαση. Ψάχναμε λοιπόν να βρούμε ένα κτίριο για να μπορέσουμε να μεταστεγάσουμε από το ιδιωτικό που λέτε κι εσείς, mm-hmm, σε ένα δημόσιο κτίριο. Πήραν απόφαση προηγούμενη δημοτική αρχή για να παραχωρήσει έναντι κάποιου μικρού τιμήματος, από ό,τι θυμάμαι 100 ευρώ, mm-hmm, ένα παλιό σχολείο για να στεγαστεί το Σουφού. Εγώ από την πλευρά μου και με βοήθεια, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Υπουργό τον Νίκο τον Δένδια, βγάλαμε χρηματοδότηση για τη μεταστέγαση, περίπου 250.000 ευρώ για να γίνει μεταστέγαση. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, το Υπουργείο όμως τι λέει. Λέει ότι αυτή τη στιγμή θα δαπανίσω 250 χιλιάρικα. Mm-hmm. Σε ένα δημοτικό κτίριο που μου παρεχωρείται έναντι ενοικίου. 100 ευρώ. Mm-hmm. Ναι, σαφώς είναι μεγάλη διαφορά από τα 980 στα 100. Άρα παρόλα αυτά, αυτό που συνήθως γίνεται είναι να παραχωρούνται δωρεάν. Ναι. Δεν ξέρω αν, και αυτό σε αυτή τη διαδικασία είμαι, αν μπορούμε να πάρουμε απόφαση για δωρεάν παραχώρηση, έτσι ώστε η ελληνική αστυνομία να επενδύσει σε ένα κτίριο που θα το έχει όχι μόνο για 12 χρόνια, αλλά συνεχώς. Mm-hmm. Και μην χρειαστεί κάποια στιγμή ο Δήμος να πάρει πίσω την απόφαση ότι το χρειάζομαι το κτίριο. Mm-hmm. Και έχουν δαπανηθεί 250.000 ευρώ. Mm-hmm. Επίσης, έχουμε βγάλει χρηματοδότηση για το Ταμείο Εξωτερικών από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων, αντίστοιχη, για τα του Σουφού των άλλων περιοχών. Νεστορίου, Μεσοποταμίας. Προσπαθούμε. Όσον αφορά τη μεταστέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, είχα κάνει μια σύσκεψη, κύριε Βαρά, στο γραφείο μου πριν περίπου ένα χρόνο, με τους δημάρχους, τους αντιπεριφερειάρχες της περιοχής μας, έτσι ώστε να βάλουμε ένα πλάνο για το πού μπορούν να μεταστεγαστούν υπηρεσίες που αυτή τη στιγμή πληρώνουμε ενίκια σε δημόσια κτίρια. Σε αυτή την προσπάθεια ζήτησα επίσης και το παλιό στρατόπεδο. Λίτσκα λέγεται εκεί στην περιοχή, mm-hmm, που είναι ο ναυταθλητικός από πάνω. Ναι. Έκανε επίσκεψη στον πρόεδρο του ΤΕΘΑ τότε, του αρμόδιου ταμείου εθνικής, που έχει όλα αυτές την αρμοδιότητα από όλα αυτά τα κτίρια που ήταν του στρατού και που θα τα αξιοποιήσει, για να μας παραχωρηθεί δωρεάν, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα έξτρα κτίριο στην πόλη, γύρω στα 700 τετραγωνικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε το πλάνο της μεταστέγασης. Φυσικά, με την προεκλογική περίοδο των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, αυτό ατόνισε. Έχω ήδη, με την επίσκεψή μου στον Αντιπεριφερειάρχη και με την επίσκεψή μου στη Νέα Δημοτική, στον Δήμαρχο, τον κύριο Αγγελή, ενημερώσει ότι υπάρχει αυτό το πλάνο. Θα κάνουμε μια κοινή σύσκεψη, να ξαναβάλουμε όλα τα δεδομένα στο τραπέζι, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μεταστεγάσουμε όσες περισσότερες υπηρεσίες, είναι γύρω στις 9, υπάρχουν κτίρια, εκτός από το μεγάλο ζήτημα της ΔΟΗ Καστοριάς, στο οποίο χρειάζεται ένας ενιαίος χώρο περίπου 1.500 τετραγωνικά. Mm-hmm. Που αυτή τη στιγμή, ψάχνοντας σε όλη την Καστοριά, δεν υπάρχει δημόσιο κτίριο 1.500 τετραγωνικά για να καλύψει τις ανάγκες της ΔΟΗ Καστοριάς, που έχουν μεταβιβαστεί και αρμοδιότητας από τη ΔΟΗ Φλόρινας. Mm-hmm. Οπότε, σε εκείνο το κομμάτι ακόμα δεν έχουμε βρει μια λύση. Αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Σας είπα, ήδη επισκέφτηκα τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Δήμαρχο, και στις επόμενες μέρες θα κάνουμε μια σύσκεψη για αυτό το κομμάτι, έτσι ώστε να μπορέσουμε, σας είπα, να προχωρήσουμε
την μεταστέγαση κάποιων υπηρεσιών. Μάλιστα. Ήδη λόγω χάρη κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου μεταστεγάζεται. Mm-hmm. Μάλιστα. Λέτε ότι όλο αυτό. Προϋποθέτει και την καλή θέληση φυσικά. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει ένα βουλευτή, αλλά πρέπει να βεβαίως, ναι, είναι όλο μαζί. Αυτοδιοίκηση. Θέλω να έρθουμε λίγο στον κλάδο τη οικονομία. Είναι ένα κλάδο με πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά. Δεν θέλω να επεκταθούμε, αλλά νομίζω ότι είχατε ασχοληθεί και μετά από αιτήματα με την υπόθεση του φόρου πολυτελεία. Εγώ αυτό που θέλω να πω, κύριε Παραρά, είναι ότι όταν οι φορείς του τόπου είμαστε ενωμένοι, όπως έγινε, ας πούμε, με το θέμα της οικονομίας, καθίσαμε όλοι μαζί, μπορεί να έχουμε 5 θέματα που μας χωρίζουν ως φορείς. Συνδικαλιστική. Λογικό είναι. Αλλά μπορούμε να βρούμε 2 θέματα που μας ενώνουν να διεκδικήσουμε στα Υπουργεία. Μα και αυτά που σας χωρίζουν μπορείτε να δείτε γιατί σας χωρίζουν. Όταν μιλάμε πιθανόν για συμβάσμους να διαφορετικές... που τσακώνονται για το που θα γίνει η έκθεση. Πιθανόν δεν να είναι το ζήτημα εκεί. Διαφορετικές αντιλήψεις. Και νομίζω ότι η παρέμβαση του κράτους δεν πρέπει να είναι στο να διαφοροποιήσει τις απόψεις που έχει ο ένας ή ο άλλος φορέας. Με διαφορετικές αντιλήψεις. Αλλά υπάρχουν κάποια θέματα που μπορούν να ενώσουν την ελληνική οικονομία. Ένα από αυτά λοιπόν τα θέματα ήταν ο φόρος πολυτελείας στη Γούνα, που λόγω της αυξητικής τάσης του τουρισμού στα νησιά της Ελλάδας και αρκετούς Ρώσους που τα προηγούμενα 2 χρόνια, ας μην αναφερθούμε στη φετινή χρονιά, υπήρξε ένα ζήτημα με το φόρο πολυτελείας, ότι εντός επιχειρησιακές συναλλαγές Καστοριανός παραγωγός με πολιτή στην Κρήτη λόγου χάρη, έπρεπε να πληρώσει φόρο πολυτελείας. Που ουσιαστικά, επειδή γινόταν εξαγωγή και στην εξαγωγή, με συγκεκριμένη πόλ, δεν πληρώνεται ο φόρος πολυτελείας, ήταν κρίμα να μετακυλείται το κόστος και να αυξάνεται το κόστος του προϊόντος του Καστοριανού προς τον προμηθευτή των νησιών. Με πολύ πολύ μεγάλο αγώνα, ενωμένοι όλοι μαζί, και αυτό το χαίρομαι, ενωμένοι όλοι μαζί, το διεκδικήσαμε και είναι ειλικρινά, και το έχω πει και έχει παίξει και σε δημόσια, σε εφημερίδες, βηματοδότη κτλ. Ότι ο μόνος φόρος που καταργήθηκε χάρη στην προσπάθεια της Βουλής της Καστοριάς ήταν ο φόρος πολυτελείας στη Γούνα, το 10%. Για να ενισχύσουμε. Φυσικά η οικονομία έχει πάρα πολλά ζητήματα που πρέπει να δούμε. Γιατί είναι ένας κλάδος που έχει προσφέρει όχι μόνο στην τοπική μας οικονομία, αλλά στην εθνική οικονομία. Δεν λέω ότι η φετινή χρονιά ήταν μια πολύ άσχημη χρονιά λόγω όλων των προβλημάτων Ουκρανίας, Ρωσίας. Και δεν έχουν τελειώσει με όλα αυτά όμως. Φυσικά ακόμα δεν έχουν τελειώσει. Έτσι. Ευελπιστώ όμως ότι θα λιάνει η κατάσταση. Ευελπιστώ ότι η Γούνα, πέρα από την Ρωσία που είναι το κύριο εξαγωγικό χώρο, υπάρχουν περιοχές όπως το Αζερμπαϊτζάν που επισκέφτηκα λόγω ΤΑΠ, θα τα πούμε και για τον ΤΑΠ, όπως το Καζακστάν που βλέπω ότι υπάρχει ζήτηση, όπως η Κίνα, γιατί η Κίνα ανεβαίνει, το βιωτικό επίπεδο της Κίνας, κύριε Παραρά, ανεβαίνει με αποτέλεσμα να ζητάνε ευρωπαϊκά προϊόντα. Ένα λοιπόν σημαντικό θέμα μπορεί να αποτελέσει η Γούνα της Καστοριάς. Παρ' όλα αυτά θέλω να αναφερθώ και στις διάφορες προσπάθειες που έγιναν με το Σύλλογο Εκτροφέων Γουνοφόρων Ζωνιών. Έχω κάνει συναντήσεις με το Σύλλογο, στον Υπουργό, στον κύριο Χαρακόπουλο, για να πετύχουμε διάφορα πράγματα, την ένταξη των εκτροφέων γουνοφόρων ζώων στον κτηνοτροφικό τομέα. Με ό,τι διευκολύνσεις και παρελκόμενα υπήρχαν από αυτή τη διεκδίκηση που το πετύχαμε ως κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση. Συναντήσαμε τον κύριο Χαρακόπουλο επίσης με τους εκτροφείς και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας για το θέμα της αδειοδότησης των κτηνοτροφικών αυτών μονάδων, ότι δεν μπορεί να είναι το ίδιο γιατί υπάρχουν ειδικά κελιά, ειδικές διεργασίες που παρατάθηκε. Γίνανε λοιπόν πολλές προσπάθειες στο κομμάτι της Γούνας. Και πρέπει να επενδύσουμε. Και όχι μόνο ως Καστοριά, πρέπει να επενδύσουμε ως χώρα. Γιατί η Γούνα αποτελεί το 4ο εξαγωγικό κλάδο της χώρας. Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε λίγο στο πετρέλαιο θέρμανσης, που είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, για το οποίο και δικαιολογημένα νομίζω έχετε ακούσει πάρα πολλά και θα ακούτε συνέχεια. Όσο, κυρία Αντωνίου, δεν αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα και το πετρέλαιο, αντί να το παίρνουμε με 0,50 ή 0,55 ή 0,60, θα ακούτε κριτική. Τώρα, θέλω να ξεκινήσω λίγο περίεργα την ερώτηση στο θέμα αυτό. Αισθάνεστε καλά ότι
αγοράζει κάποιος που δεν δικαιούται την επιδότηση ένα 10 και κάποιος που τη δικαιούται ένα 80. Αισθάνεστε δηλαδή ότι πετύχαμε κάτι με όλο αυτό σε μια εποχή που ο κόσμος δεν μπορεί καταρχήν να προπληρώσει αυτό που του λέτε πλήρωσέ το και θα λάβεις μετά 35 λεπτά κτλ. Αισθάνεστε ότι είναι όλα εντάξει, ότι πετύχατε κάτι. Αλίμονο. Μα σας όχι, λέω, ήμουνα, θυμάστε από την εκλογή μου του 12, 31 βουλευτές που είχε βγει για το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης. Και δεν χαίρομαι. Ικανοποιημένη. Όχι, φυσικά και δεν είμαι ικανοποιημένη. Και χαίρομαι που το αναδείξαμε, που αυτά που λέγαμε ουσιαστικά φτάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να τα αποδεχτεί, γιατί χάσαμε και πόρους και γίνεται η πρώτη προσπάθεια στα μεγέθη που μπορούμε να αντέξουμε ως χώρα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πέρασε αυτό το 30%. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι πέρα από τη μείωση του ειδικού φόρου, μακάρι να, του χρόνου να καταφέρουμε άλλο 30% και μακάρι, όπως λέτε, να φτάσουμε και στα 56 λεπτά. Αυτή είναι ο στόχος. Παρ' όλα αυτά, αυτό που με ενδιέφερε, πέρα από το 30% στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, είναι να παραμένει η επιδότηση, τα 35 λεπτά, που την πρώτη χρονιά, από ό,τι θυμάστε πολύ καλά, ήταν 27. Πιέσαμε πάλι το 2013, έτσι ώστε να αυξηθεί αυτό η επιστροφή σε περιοχές όπως είναι η Καστοριά. Ναι, θέλω μια εξήγηση γι' αυτό λίγο. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει σκεφτεί το εξής, ότι η τιμή αυτή μπορεί να είναι στο 1,10, γιατί 1,10 παίρνει η Καστοριά σήμερα, και όχι τα 99 λεπτά που ακούμε στην Αθήνα, γιατί εκεί οι δεξαμενές είναι κοντά μέσα στην πόλη κτλ. Με 1,10, πείτε μου λοιπόν, ποιος είναι αυτός που σκέφτηκε και εσείς το ψηφίζετε και το συνεχίζετε αυτό να το συντηρείτε? Σας έχω πει ότι ο νόμος ψηφίστηκε το 2011 με την εξουσία. Ναι, ένα λεπτό. Να το αλλάξουμε, κυρία. Βεβαίως. Αλλάζουν όλα. Μα αυτό λέω. Μέσα σε μία ωρίτσα, μία μικρή τροπολογία και αλλάζουν όλα. Στα πλαίσια, γιατί λοιπόν να προπληρώνει ο κόσμος που δεν έχει λεφτά? Γιατί δεν του λέτε με 75 λεπτά, εσύ που δικαιούσε επιδότηση, εξ αρχής θα πληρώσεις φθηνά. Δεν χρειάζεται να πας, να σε γράφουμε, να παίρνεις πίσω, να σου κάνουμε αιτήσεις κτλ. Γιατί? Γιατί, κύριε Παραρά, σε αυτό έχετε ένα δίκιο. Απλά στα πλαίσια της ισονομίας και της πολιτείας, αυτό είναι αντισυνταγματικό να δίνουμε σε άλλους πολίτες το πετρέλαιο φθηνότερα. Γιατί είναι αντισυνταγματικό? Τα λέτε σε κάποιον. Εσύ που έχεις 12.000 θα πάρει τόσα, εσύ που έχεις 35 θα πάρει τόσα. Με την προεκλογική σου δήλωση. Θα με αφήσετε να τελειώσω. Η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης δόθηκε, όπως σας είπα, με αγώνα πολλών συναδέλφων από τη Βόρεια Ελλάδα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξομαλύνουμε λίγο την υψηλή τιμή πετρελαίου θέρμανσης. Η επιδότηση λοιπόν αφορά ένα μεγάλο μέρος, τουλάχιστον στην περιοχή της Καστοριάς, από στατιστικά στοιχεία που ζήτησα, αφορά το 85-90% άλλο των λέω, πολιτών. Κύριε Αντωνή, όμως. Καταλάβατε τι λέω. Βεβαίως και κατάλαβα. Θέλω να συμπληρώσω, επειδή ακούω το εξής. Κατάλαβα, αλλά το δεν μπορεί. Φοβερό δεν να μπορώ, μου λέτε ότι είναι αντισυνταγματικό και κάθομαι και αναρωτιέμαι εγώ απλώς. Δεν μπορούμε να δώσουμε άλλη τιμή. Αντισυνταγματικό αυτό που λέω εγώ, και δεν είναι αντισυνταγματικό ότι το ναυτιλιακό στους εφοπλιστές το δίνεται 0,40-0,50. Κύριε Παραρά, λέω ότι το πετρέλαιο θέρμανσης φέτος θα φτάσει περίπου τα 70 με 75 λεπτά στην περιοχή μας. Γιατί το 70 με τίποτα. Το 85% των κατοίκων της περιοχής μας δικαιούνται την επιστροφή του φόρου πετρελαίου. Είναι κάτι που προσπαθήσαμε, εγγράψαμε στον προϋπολογισμό και θα αποδοθεί προς τους πολίτες των περιοχών που έχουν ενταχθεί στη ζώνη Α. Τα Γιάννα δεν είναι στη ζώνη Α, λόγω χάρη, είναι στη ζώνη Β. Και βλέπω τον αγώνα των βουλευτών της περιοχής των Ιωαννίνων, όπως λέτε, να ενταχθεί στη ζώνη Α. Γιατί και εκεί πέρα έχουν ορεινές περιοχές. Ναι. Η Καστοριά, η Φλόρινα, είναι στη ζώνη Α. Αυτό πρέπει να μας δείτε τη ζώνη Β. Έτσι. Δηλαδή, αν μπαίναμε και εκεί, διάφορα, κυρία Αντωνίου, μετά τι άλλο θέλετε. Τελευταία είμαστε μέχρι και στο πρωτάθλημα της Ελλάδας. Πιστέψτε με, ότι θέλει πολύ αγώνα. Του ποδοσφαίρου στην Καστοριά. Να ήμασταν και εκεί. Κύριε Παράκη, πιστέψτε με, στην πρώτη μου επίσκεψη. Άλλο θέμα έβαλα όμως. Σας έβαλα άλλο θέμα. Σας έβαλα το θέμα της προπληρωμής. Γιατί ακόμα και σήμερα να μην καταφέρουμε αυτό το πράγμα? Δεν έχει ο κόσμος να προπληρώσει τα 3.000 λίτρα, που δεν αρκούν και αυτά. Νομίζω αυτό είναι θέμα που θα μπορεί να απαντήσει ο αρμόδιος υπουργός. Αλλά τι λέω? Οι αρμόδιοι υπουργοί θα δουν με βάση τη δική σας πίεση. Μισό λεπτό. Αν τους πιέσετε, αν τους παιδεύετε, η προπληρωμή εννοείται των 35 λεπτών. Φυσικά. Έτσι. Επειδή προφανώς πέρυσι εφαρμόστηκε με ένα
ποσό προπληρωμής να παίρνει ο δικαιούχος της επιδότησης για να αγοράσει το πετρέλαιο, αλλά πολλές φορές μπορεί να μην αγόραζε το πετρέλαιο. Οπότε δημιουργήθηκαν διάφορα προβλήματα. Δηλαδή έπαιρνε την επιδότηση και δεν αγόραζε το πετρέλαιο. Εσείς ως βουλευτής. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα λεπτό σημείο το οποίο θα πρέπει να διαχειριστεί το αρμόδιο. Ότι ο κόσμος το καταλαβαίνω δεν μπορεί. Απόλυτα. Ζευγάρι που μας παρακολουθεί τώρα, δύο ηλικιωμένων που μπορεί να λαμβάνουν 500 ευρώ τον μήνα, σύνταξη αν παίρνουν και οι δύο, δεν μπορούν να προπληρώνουν. Αυτό σας εξηγώ. Αντιλαμβάνομαι αυτό που μου λέτε. Σας είπα όμως, με τη διαδικασία της προπληρωμής είχαμε ξεκινήσει πέρυσι, αν θυμάστε καλά, όταν αποφασίστηκε η επιδότηση από 27 λεπτά να πάει 35 για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης, που είχε δώσει μια προκαταβολή τότε το Υπουργείο Οικονομικών στο να αγοράσουμε πετρέλαιο. Από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν μπορώ να το πω με τα βεβαιότητες, πολλοί μπορεί να πήρανε την επιδότηση και να μην αγοράστηκε το πετρέλαιο. Να μην αγοράστηκε. Οπότε νομίζω πρέπει να βρεθεί η κατάλληλη φόρμουλα, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνεται η αφαίρεση εκείνη τη στιγμή που αγοράζει το πετρέλαιο. Σε αυτό έχετε δίκιο. Ωραία. Και θα το δούμε, σας το υπόσχομαι. Γι' αυτό σας το λέω αυτό. Θα το δούμε. Να γίνεται δηλαδή την ώρα που αγοράζει, όχι προκαταβολή. Λέω, την ώρα που αγοράζει, να γίνεται και αφού δικαιούμαι την έκπτωση, την επιδότηση. Κάντε μου εκείνη την ώρα. Βεβαίως. Καταλάβατε αυτό είναι εννοώ. Ένα σημαντικό ζήτημα, κύριε Βαρά. Βεβαίως. Αυτό δείτε και δείτε πόσο χρήσιμα θα είναι όλα. Αυτό έχει να κάνει λίγο και με κάτι που θέλω μια διευκρίνηση να δώσετε, γιατί άκουσα πάρα πολλά πράγματα να συζητιούνται και να λέγονται, και για την περίφημη δήλωση που έχετε κάνει. Από τη μία ακούω έναν βουλευτή που δεν μπορεί να ζήσει με 5 χιλιάρικα, από την άλλη ακούω εσάς να λέτε ότι εγώ ξέρω να ζω και με 1,5 χιλιάρικο. Θέλω να σας πω όμως, κυρία Αντωνίου, άνθρωπος ή ζευγάρι που πληρώνονται 600-700 ευρώ τον μήνα και οι δύο, δεν είναι άνετοι. Εσείς μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Διότι αν δεν είσαστε αύριο βουλευτής και γυρίσετε στην υπηρεσία σας, στο δασαρχείο αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω, αλλά θα παίρνετε κανένα χιλιάρικο ή κανένα 1,100 με βάση τις μειώσεις που εσείς έχετε ψηφίσει. Τώρα παίρνετε 5-6 χιλιάρικα και μάλιστα αφορολόγητα. Τότε όμως θα έρθει η ώρα που θα πάρετε και εσείς 1,000 και μετά από κανένα 5-10 χρόνια θα πείτε δίκιο έχει ο κόσμος που φωνάζει. Έτσι νομίζω. Πείτε εγώ μου, λοιπόν, που θέλω να πω, τι σημαίνει η ιστορία «εγώ ξέρω να ζω και με 1,5». Μήπως ζείτε σε ένα γυάλινο κόσμο, okay, ποιο 1,5 χιλιάρικα. Το ξέρετε πολύ καλά ότι έχετε ζω, ψηφίσει δεν 480 ευρώ μισθού, κύριε Αντωνίου. Κύριε Παραρά, τα παιδιά μου και τα παιδιά σας, όταν θα βγουν στην αγορά αύριο, με 500 ευρώ το μήνα θα προσληφθούν. Αυτό που λέω είναι η αλήθεια. Ότι εγώ δεν προέρχομαι ούτε από πολιτικό τζάκι, ούτε από επιχειρηματική οικογένεια να έχω μεγαλώσει. Ήμουνα δημόσιο υπάλληλο. Εννοείται συναδέλφου τη Νέα Δημοκρατία, δικού σα που έχουν μεγαλώσει σε τζάκια κτλ. Όποιο. Από, γιατί και από. Γιατί στην Νέα Δημοκρατία έχετε πολλά τέτοια τζάκια. Και από πολλά κόμματα. Ναι. Εγώ λοιπόν δεν προέρχομαι ούτε από πολιτικό τζάκι, ούτε από κάποια επιχειρηματική οικογένεια. Έτσι. Οπότε είμαι ένα άνθρωπο δηλαδή τη κοινωνία. Όλη τη κοινωνία είναι. Η προηγούμενη δουλειά μου λοιπόν, ως δασολόγος στη Διεύθυνση Δασών Καστοριά, ο μισθός μου πριν λίγο παρετηθώ για να είμαι υποψήφια, ήταν περίπου εκεί. Περίπου εκεί. Στο χιλιάρικο λέτε ή στο 1,500. 1,500. Τώρα έχει πάει χιλιάρικο, 1,100 θα έχει πάει. Όχι, έχω μια πορεία αρκετά, 16 χρόνια, 17 τώρα, 18 προϋπηρεσίες. 1,400 θα παίρνετε. Ναι, ωραία. Εκεί γύρω. Τώρα νομίζω ότι αυτό που είπα ήταν η αλήθεια, ότι έχω μάθει να ζω και με 500. Γιατί όταν προσλήφθηκα τώρα, στο δημόσιο, όχι. Όταν προσκλήθηκα στο δημόσιο, κύριε Παρά, ο πρώτος μου μισθός ήταν 600-700 ευρώ. Ναι, αλλά τώρα... Έτσι, αυτό θα ήθελα να τονίσω, ότι μην αναφέρεστε σε προσωπικά σε μένα, γιατί όχι, δεν προέρχομαι... Εσείς το είπατε, δεν το είπατε σε μένα, κάπου το είπατε δεν αυτό, προέρχομαι. Δεν θυμάμαι πού, αλλά κάπου το είπατε. Όχι, όχι. Ναι, το είπατε ότι εμείς δεν καταλαβαίνουμε τους πολίτες, γιατί είμαστε φτιαγμένοι και τα λοιπά σε γυάλινους κόσμους. Δεν ζω σε γυάλινο κόσμο, αυτό θέλω να πω. Όχι. Δεν προέρχομαι από ένα γυάλινο κόσμο. Για να μπω εύκολα σε αυτό το γυάλινο κόσμο. Εάν δεν προέρχεστε από γυάλινο κόσμο και δεν ζείτε και τα λοιπά αυτά και αυτά. Με τα αφορολόγητα όμως συνενείτε όλοι και λέτε ναι, είναι αφορολόγητα τα λεφτά σας. Δεν είναι δυνατόν εγώ αν δηλώσω 120.000 κυρία Αντωνίου θα πληρώσω του κόσμου τα χρήματα. Εσείς όχι, δεν γίνεται αυτή η αδικία. Να το καταλάβει είναι αδικία. Και λέω, πώς είναι δυνατόν όμως, γι' αυτό λέω και πάλι, για μένα είναι ξεδιάντροπο όλο αυτό. Μισό λεπτό, να το θέσω αλλιώς. Να σας το πω. Να το θέσω κι εγώ αλλιώς. Να το θέσω. Δεν είδα κανέναν
Βουλευτή της αντιπολίτευσης να ασχολείται με αυτό το θέμα. Βουλευτή αντιπολίτευσης. Βεβαίως, κύριε Παρά. Ή να λέω ότι θα το αλλάξει. Ή τον ΑΝΕΛ. Ναι, την κυρία Μακρύ που την ακούω να είναι υπερασπιστής των στρωμάτων και των λόγων. Να πει αυτό. Να πει ότι δεν αποδέχεται. Λέω. Μα όλοι αποδέχεσαι το θέμα αυτό. Λέω ότι. Τον συνάδελφό σα, τον κύριο Διαμαντόπουλο, στο δελτίο του δικτύου, πριν από 2 χρόνια, τον ρωτούσε για τα λεφτά και έλεγε ότι ναι, μα πληρώνω ενίκιο, πληρώνω κοινόχρηστα, μου χρειάζονται ταχεία 500. Τι κοινόχρηστα, ένα χιάρικο κοινόχρηστα για Αθήνα. Η δημοκρατία, πού νοικιάζουμε. Η δημοκρατία, κύριε Παρά, όπως το γνωρίζετε, είναι. Δυστυχώς. Μου λέτε ότι κανένας δεν ασχολείται και από την αντιπολίτευση. Αλλά εγώ επιμένω και λέω. Και αυτή όλη η ιστορία. Ενώ μειώνεται δεκάδες συντάξεις, ενώ μειώνεται μισθούς σε προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, στην αστυνομία, στους δασκάλους και σε πάρα πολλούς και στον ιδιωτικό τομέα που έχετε τσακίσει την κοινωνία, ταυτοχρόνως, κυρία Αντωνίου, ο πολιτικός κόσμος έχει ένα φορολόγιο το προκλητικό. Και όταν το θέτουμε, ξέρετε τι λέτε όλοι, έχετε δίκιο. Αλλά δεν έρχεται ποτέ η ώρα της ψήφισης για να αλλάξει αυτό στη Βουλή. Κύριε Παρά, δεν το φέρνει κανένας, κύριε Αντωνίου. Δεν θυμάμαι να σας πω την αλήθεια πόσο είναι το αφορολόγητο. Έχετε, κύριε Αντωνίου, εσείς πληρώνετε 120.000 το χρόνο. Όχι, δεν είναι τόσο. 117, 112, πόσα είναι τώρα. Γιατί αυτό που. Είδατε, εγώ πήγα. Όχι, να τα πούμε βεβαίω. Ένας που δηλώνει 50 χιλιάρικα θα πληρώσει τα μισά περίπου στην εφορία σήμερα. Κύριε Παρά, εγώ λέω ότι. Το 12 που μπήκα εγώ στη Βουλή, έτσι, άλλαξαν πάρα πολλά. Από ό,τι με ενημερώνουν οι παλαιότεροι βουλευτές. Πολλά. Από ό,τι με ενημερώνουν οι παλαιότεροι βουλευτές. Δεν το ήξερα. Δηλαδή μειώθηκαν, λέει, κατά 50%. Δεν ήξερα δηλαδή πόσα πέρανε πριν. Η συμμετοχή στην Επιτροπή ήταν 300 ευρώ. 300 ευρώ. Ναι. Που τώρα είναι 70. Mm-hmm. Μειώθηκαν και στο κοινοβούλιο οι απολαύες. Λέω. Λέω ότι αυτά δεν τα ξέρω. Δεν ήμουν βουλευτής. Δεν μπορώ να απαντήσω πόσο ήτανε. Δεν διαφωνώ. Mm-hmm. Με ενημερώνουν ότι έχουν γίνει σημαντικές μειώσεις και εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά επίσης να βάλω όμως και ένα θέμα ότι ο λαϊκισμός αυτός, ας πούμε, το ότι κοστίζουν αυτό. Γιατί κοστίζουν, είναι λαϊκισμός. Μισό. Θα σας εξηγήσω γιατί το λέω. Αυτό δημιουργεί όμως και μια λογική το να πολιτεύονται αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν οικονομικό, που μπορούν δηλαδή να ξοδεύουν. Που δεν έχουν διαχωριστικό πρόβλημα. Ναι, τι εννοεί, προφανώς. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι ακούω ότι ο Μητσοτάκης δεν πήρε αυτοκίνητο ή ο Ψυχάρης ο Ανδρέας δεν πήρε αυτοκίνητο από τη Βουλή. Βεβαίως, αφού έχουν 5 δικά τους, που είναι πολύ καλύτερα από αυτά που δίνει η Βουλή. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε. Εγώ το αυτοκίνητο που παραχωρήθηκε από τη Βουλή, στον κάθε βουλευτή, ειλικρινά, κάνει πολλά χιλιόμετρα. Mm-hmm. Το χρειάζεστε, λέτε, είναι απαραίτητο. Είναι ένα εργαλείο της δουλειάς. Εντάξει, δεν διαφωνώ. Ξέρετε, γιατί να ξοδεύεις. Εσείς το χρειάζεστε, κύριε Αντωνίου, το αυτοκίνητο για να κάνετε τη δουλειά σας. Και ο παππούς χρειάζεται τα φάρμακα που τη βγάζετε από τη λίστα. Δεν διαφωνώ, κύριε Παραρά. Μα δεν διαφωνείτε, αλλά καταλάβατε τι λέω. Δεν είναι λαϊκισμός. Αλλά θα τα βρήκαμε, κύριε Παραρά. Τα βρήκατε, έχει αλλά γίνει μια μείωση από ό,τι με ενημερώνουν. Σας επιμένω και λέω ότι μα δεν έχω μάθει να ζω με λιμουζίνες, οπότε δεν με πειράζει. Να κινούμε και με το άτομο. Δεν είναι μόνο για εσάς. Και άλλοι συναδελφοί σας λέγανε θα πηγαίνουν ποδήλατο στη Βουλή, αλλά χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους κανονικά. Εντάξει, ο κόσμος κρίνει, ο κόσμος βλέπει, ο κόσμος ακούει. Εγώ δεν διαφωνώ σε όλο αυτό. Απλά λέω και πάλι ότι είναι απόλυτα μεγάλη η πρόκληση να μειώνεις το βασικό μισθό, να κόβεις τα δώρα την ίδια στιγμή που ναι, για 300, για 800, για 1000 άτομα να λες αφορολόγητο. Γιατί? Ποια είναι η διαφορά η δική σας με μένα? Γιατί εγώ να φορολογούμε οχταπλάσια από εσάς? Εντάξει, λοιπόν, θέλω να έρθουμε λίγο σε ένα πράγμα που θέλω να μου το περιγράψετε τοπικά. Mm-hmm. Αν το βλέπετε, γιατί εγώ αισθάνομαι ότι στην Καστοριά έχω δει τρομακτικές ήττες, οι οποίες δεν συνδυάζονται μόνο με δεν είναι ήττες, πολιτικό ή κοινοβουλευτικό κόσμο. Νομίζω στην κατάσταση εγώ συνδυάζω που είναι. Γιατί εσείς κρίνετε προφανώς με εποχές, λόγω χάρη 2004-2006. Είναι τελείως διαφορετικό. Εγώ αισθάνομαι αυτό ότι είμαστε τελευταίοι σε πολλά. Θέλω να συνομιλήσουμε, κύριε Παράδα, και να πούμε. Για έργα είναι, θα το πούμε και για τα έργα. Είναι ότι, ότι από το 12 που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση του τόπου, υπάρχει μια βελτίωση. Και ίσως το βλέπετε κι εσείς και σε απόψη διαφημιστικών. Το έχει παραδεχτεί και σε δημόσια
σε μεγάλα κανάλια της Αθήνας, ότι αρχίζει να κινείται σιγά σιγά και αρχίζει η χώρα να αποκτά μια κανονικότητα. Αυτό θέλω να ότι από το 12 έχει γίνει ένα βήμα από προς την καλύτερη εκλογή πλευρά. Σαμαρά και μετά λέτε εσείς. Από την από εκλογή το καλοκαίρι Σαμαρά. Τυχαία. Από το καλοκαίρι του 12 και μετά λέτε η ανωδική πορεία. Υπάρχει μια ανωδική προσπάθεια, πορεία. Όχι ανωδική πορεία, ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα το 14 το καλοκαίρι από το 2012. Λέω και εγώ πάλι. Το βλέπω καθημερινά. Θέλω να μου πείτε. Όταν περπατούσα το 12 στην Ερμού απέναντι από την Βουλή, σε ένα ξενοδοχείο που μένω εκεί, δεν υπήρχε ψυχή. Μες. Το 2014 βλέπω πάρα πολύ κόσμο να κινείται. Υπάρχει μια διαφορά. Άρα με αυτό που λέτε, νομίζω φυσικά, ότι... Φυσικά δεν λέω ότι αλλά είναι ανεπέλεια. Αλλά το κλίμα θα κερδίσετε και τις εκλογές. Σιγά σιγά. Θα κερδίσετε και τις εκλογές. Επιμένετε, όχι. Επιμένετε τις εκλογές. Αυτό που θέλω να πω ότι έστριψε η χώρα το τιμόνι. Ναι. Έστριψε το καράβι. Με τις θυσίες και δεν του πρέπει λαού. Με τις θυσίες του ελληνικού λαού. Και μόνο του λαού, έτσι. Βεβαίως, και όχι παραδά. Των πολιτικών. Δεν κάνατε θυσίες εσείς. Τώρα δεν ξέρω τι κάνατε. Τι κάνατε, επειδή η επιτροπή που συμμετέχετε πήγε από 300% ή 70, δεν είναι θυσία αυτό. Γιατί εσείς χάνετε από τα πάρα πολλά. Καταλάβατε μια διαφορά. Βεβαίως. Ενώ οδηγήσατε κόσμο, δεν θέλω να το πω χειρότερα, από 500 να πάει 400. Κόψατε εφάπαξ, κόψατε. Τα πάντα έχετε αναιρέσει ως κράτος. Λοιπόν. Μακάρι σας είπα, δεν θέλουμε να είμαστε. Φαντάζεσαι ότι όλοι οι πολιτικοί θέλουν να είναι αρεστοί. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι καλύτερα σε αυτή την χρονική συγκυρία να είσαι ωφέλιμος παρά να είσαι αρεστός. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε έτσι ένα-δυο έργα που εκτιμάτε ότι γίνονται στην ιστορία και λοιπόν, είναι καλά. Θα ήθελα να αναφερθώ για τη σύσκεψη που είχαμε πρόσφατα με τον Δήμαρχο, την Παρασκευή μάλιστα. Με τον κύριο Αγγελή. Με τον κύριο Αγγελή για το θέμα της λίμνης. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά 30 τον... χρόνια την έχουμε άρρωστη. Αυτό ακριβώς, κύριε Παραρά. 30 χρόνια λέμε για τη λίμνη, αλλά πρώτη φορά εντάχθηκε από το 90 έργο για τη λίμνη το 2008 στο ΕΣΠΑ. Στο περιφερειακό πρόγραμμα, ως έργο σημαία, προστασία και εξυγείας της λίμνης Καστοριάς. Και το 2013 υπογράφτηκε η προγραμματική σύμβαση με την παρουσία του κυρίου Καλαφάτη εδώ, τότε Υπουργού Αναπληρωτή Υπεχοδέ, και ξεκίνησαν κάποια έργα. Μάλιστα. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Μέσα στα 10 εκατομμύρια που αφορούν τη λίμνη Καστοριάς, υπάρχουν και άλλα έργα που πρέπει να γίνουν. Όπως ο επαναπληρισμός με καθαρό νερό. Mm-hmm. Συζητήθηκαν. Ήταν μια πολύ καλή συνάντηση. Μην το ξεδικεύσουμε. Απλά πείτε μου τι κάνατε απλά... εκεί, δηλαδή. Τι καταφέρατε σε αυτή τη συνάντηση που σε έγινε. Σε αυτή τη συνάντηση που έγινε, γιατί υπήρχε ένα μείζον θέμα που. Επειδή έλειπα εγώ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην συμμετοχή μου στη Ιεροσόλυμα σε ένα συνέδριο. Μου μεταφέρθηκε πολύ έντονα από την Καστοριά για την δυσοσμία στη λίμνη Καστοριάς. Mm-hmm. Προετοιμαστήκαμε έτσι ώστε σε ανάλογη και είδατε ότι σε μια μέρα από την Παρασκευή το βράδυ το φαινόμενο διαλύθηκε. Αυτό με είναι επιφανειακό ναι, αυτό πάει όλο κάτω και ξαναβγαίνει μετά. Δεν ακριβώς. Είναι ότι λύνεται. Προσπαθήσαμε, προσπαθήσαμε να δούμε μέσω πρόθεσμες λύσεις, αλλά ταυτόχρονα να προετοιμάσουμε και είναι πολύ σημαντικό να προετοιμάσουμε μακροπρόθεσμα. Ήδη σας είπα, ξεκίνησαν τα πρώτα έργα που αφορούν τη λίμνη Καστοριάς με περίπου 8 εκατομμύρια. Ή επίσης η προμήθεια του πολυμηχανήματος που θα διευκολύνει σε ό,τι αφορά τους καλαμόνες και τα άλλα δεδομένα. Ναι. Αλλά επίσης αυτό που θέλω να αναφερθώ, όπως είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κύριος Δένδιας, στο νέο ΣΕΣ προτεραιότητα και θα πάρει ας πούμε χρηματοδότηση κυρίως για έργα περιβάλλοντος. Επομένως πρέπει να είμαστε ενωμένοι να συνεργαστούμε οι αυτοδιοικητικοί με τους βουλευτές έτσι ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και να δεσμεύσουμε πόρους για να συνεχίσουμε τα έργα στη λίμνη Καστοριάς μακροπρόθεσμα να λύσουμε το μεγάλο ζήτημα της λίμνης. Γενικά τι άλλο βλέπετε στη λίμνη Καστοριάς εσείς που λέτε ότι εγώ είμαι περήφανη και λέτε ας πούμε στον κόσμο φαντάζομαι ότι πρέπει να σας εκλέξει και πάλι, θέλετε φαντάζομαι την ψήφο της κοινωνίας, να είστε ξανά βουλευτής. Δεν έχετε στόχο κάτι άλλο, αλλά για να είστε ξανά βουλευτής πρέπει να πείσετε την κοινωνία και το εκλογικό λοιπόν, σώμα. Λίγο κάποια έργα. Έργα ναι. Ότι είστε χρήσιμοι, ότι έχετε προχωρήσει σε έργα. Αυτά μπορώ να τα ακούσω για να τα κρίνω, όχι εγώ, αλλά η κοινωνία. Αυτά που θα πείτε. Ποια είναι τα έργα δηλαδή με τα οποία η Αντωνίου έχει συνδυάσει το όνομά της. Λοιπόν, νομίζω ότι
ένα μεγάλο έργο που, επειδή ήμουν και στην αυτοδιοίκηση, στην Ομαρχία Καστοριάς, που είχαμε προγραμματίσει με τον τότε νομάρχη τον Κώστα Γιάντζη. Με τον δάσκαλο Γιάντζη. Με τον δάσκαλο Γιάντζη, ναι. Ήταν το Φράγμα του Νεστορίου. Ένα έργο που είχε σταματήσει και με πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ξέρετε, δύο χρόνια δεν υλοποιούταν καμία φάση του έργου. Από το 10 μέχρι το 12. Ήδη ξεκίνησε με όποια προβλήματα, γνωστά σε όλους, αλλά υλοποιείται. Ένα πολύ σημαντικό είναι ότι, επειδή φτιάχνουμε συνεχώς, έχουμε φτιάξει, κύριε Παραρά, αφού μιλάμε για πρωτογενή τομέα, που εκεί θα πρέπει να επενδύσουμε, και έχουμε πολύ σημαντικά προϊόντα και στην περιοχή μας. Τα μήλα, λόγω χάρη, τα καστοριά, τα φασόλια, τα όσπρια, ντομάτες. Υπάρχουν καλλιέργειες που μπορούν να μας αποφέρουν όφελος, αλλά τι χρειάζονται. Φτιάξαμε από το τρίτο ΠΕΠ κάποια φράγματα. Λόγω χάρη, φράγμα Βασιλιάδας Μελισσοτόπου. Έχω προσπαθήσει από το Νοέμβριο του 2013 να βρούμε χρηματοδότηση για τη διασύνδεση του φράγματος Βασιλιάδας Μελισσοτόπου με τα δύο αρδευτικά δίκτυα. Από τον Απρίλιο το Υπουργείο ζήτησε περαιτέρω στοιχεία από το Δήμο για να εντάξει το έργο, 615.000 ευρώ, ακόμα δεν έχουν φτάσει. Ήδη ήμουν σε επικοινωνία με τον νέο Αντιδήμαρχο προγραμματισμού, έτσι ώστε άμεσα, γιατί φτάνουμε στον ένα χρόνο που δεν έχουμε ανταποκριθεί στη χρηματοδότηση που σας είπα ότι εξασφαλίστηκε. 615.000. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια... ένα συντονισμός του βουλευτή με, με την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε να μπορούμε να πετύχουμε. Μίλησαμε λοιπόν με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο προγραμματισμού. Ήδη μου έχει πει από τα 20 σημεία που ζήτησε το Υπουργείο για να εντάξει το έργο, γιατί είναι πολύ σημαντικό να συνδεθεί το φράγμα, η λίμνη με τα αρδευτικά δίκτυα. Γιατί ο κόσμος δεν θα πληρώνει για άντληση νερού, δεν πληρώνει ρεύμα, θα μειωθεί το κόστος παραγωγής. Τα παράλληλα έργα αναδασμού του Γέρμα. Ήδη έγινε το φράγμα του Γέρμα. Υπάρχει το αρδευτικό και η δέσμευση που έχουμε πάρα πολλές φορές επισκεφτεί τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και με τον Δήμο και με την Περιφέρεια. Έτσι ώστε ήδη μας εγκρίθηκαν τα παράλληλα έργα 1.700 από τον ειδικό γραμματέα και θα είναι από τα πρώτα έργα το αρδευτικό δίκτυο του Γέρμα. Οπότε ολοκληρώνουμε ένα πακέτο. Και το πιο σημαντικό είναι ότι ξεκινάμε, επιτέλους δημοπρατήθηκε και αναπροσαρμόστηκε η μελέτη για το αρδευτικό του φράγματος Νεστορίου. Από 4.200 σε 4.600.000 δημοπρατήθηκε. Ναι. Είναι σε φάση λοιπόν διαγωνιστική για να τεθεί η μελέτη, έτσι ώστε να μας βγάλει προϋπολογισμό για να αρδευτούν 70.000 στρέμματα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα. Νοσοκομείο. Ακούγαμε, κύριε Παραρά, πολύ έντονο ότι κλείνει το νοσοκομείο Καστοριάς. Δεν το ακούγαμε εμείς, τα λέγατε εσείς. Όχι, όχι. Βγάζατε λίστες, τα λέγατε. Βγάζατε λίστες ότι κλείνουν τα νοσοκομεία. Κύριε Παραρά, τα λέγατε, τα μεταφέρατε. Για το νοσοκομείο Καστοριάς, λοιπόν, κάτι, όμως, έχει γίνει μεγάλος αγώνας. Δεν είχαμε παιδί για ένα χρόνο δυο. Κύριε, θα με αφήσετε λοιπόν να σας πω, γίνεται μεγάλος αγώνας. Ήδη ήμασταν μαζί, νομίζω, σε ένα ρεπορτάζ για τον αγώνα που έγινε δύο χρόνια. Σας πιστέψτε με, μεγάλος αγώνας μαζί με τις τεχνικές υπηρεσίες, τις περιφερειακές ενότητες, με την προηγούμενη περιφερειακή, για να ενταχθεί αυτό το έργο, 3,5 εκατομμύρια ευρώ, η αναμόρφωση της γυναικολογικής κλινικής, της ΜΕΕΦΤΚΙΣ και τα συνοδά έργα που είδαμε στο ρεπορτάζ, εκεί τα εξωτερικά ιατρία, τα επίγοντα, όπως και οι δεξαμενές πετρελαίου. Ενισχύεται με προσωπικό, εγκρίθηκαν από την επίσκεψη που είχαμε πάει όλοι μαζί στον τότε Υπουργό τον Άδωνη Γεωργιάδη με μόνιμους γιατρούς που υπήρχαν κάποιες προκηρύξεις από το 10 που είχαν σταματήσει έτσι ώστε να σιγά σιγά να επανδρωθεί. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Δεν λέω ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα, αλλά προσπαθούμε. Έχετε ξεχάσει να πείτε κιόλας ότι καταφέρατε να κάνετε και σύνταγμα στην κλεισούρα και ότι από εκεί πάμε από το Λεμαΐδα. Επιλεούδη το κάνατε αυτό, νομίζω. Κύριε Παρά, επιλεούδη έγινε η μελέτη. Ναι, το κάνατε. Εντάξει, δεν πειράζει. Μελέτη. Είναι μια όντως πολυόριμη μελέτη με όλες τις εγκρίσεις. Προσπάθησα, είχα επαφή με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Καλογιάννη. Δεν θα γίνει ποτέ, κύριε Αντωνίου, και αυτό. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Θα με αφήσετε να. Μακάρι. Αν μου πείτε ότι θα γίνει, κάθομαι εδώ μέχρι τη μία να σας ακούω να μου το περιγράφετε το έργο. Εγώ προσπαθώ να το εντάξω. Είτε σε τομεακό,
είτε στο περιφερειακό. Ποιο περιφερειακό? Πού? Στο νέο ΣΕΣ, κύριε Στο νέο ΣΕΣ. Έχετε δει τι περιλαμβάνει το νέο ΣΕΣ? Και επίσης, επειδή κοινωνική μέρημνα. Δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ για τέτοια έργα, κυρία Αντωνίου. Για αυτό λέω. Λοιπόν, ήδη, γιατί αναφερθήκατε κάτι, μέσα σε κάτι, κύριε Παραρά, πριν, σε μια συνομιλία που είχατε με τον κύριο Βασιλιάδη, να το ευχηθώ και εγώ τα συγχαρητήρια για την εκλογή του στην εκτελεστική γραμματεία της ΠΕΔ, να πω ότι αναφέρθηκα στη συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Καρυπίδη, με τον νέο Περιφερειάρχη, όπως το έλεγα και στο Δακί, για τον ειδικό πόρο. Ναι. Παίρνει η Κοζάνη αντιστάθμισμα από τη λειτουργία της ΔΕΗ αρκετά χρήματα, αρκετά εκατομμύρια, και η Φλόρινα από τα εργοστάσια που υπάρχουν. Ενώ η Καστοριά και τα Γρεβενά είναι σε μειονεκτική θέση, γιατί λόγω του υψηλού ΑΕΠ, όπως ξέρετε, η περιφέρεια χαρακτηρίζεται ως περιφέρεια στατιστικής σύγκλησης και χάνει πόρους. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει και η Καστοριά και η περιοχή των Γρεβενών να πάρει κομμάτι από τον ειδικό πόρο. Ο κύριος Καρυπίδης μου είπε ότι εγώ ούτως ή άλλως το εξήγηλα και θα προσπαθήσω. Νομίζω ότι μπορούμε όλοι μαζί να βρούμε λύση και για αυτό το μεγάλο έργο που, για το οποίο συζητάμε. Καθώς κλείνουμε σιγά σιγά, θέλω να σας φέρω λίγο στη λίστα στους συναδέλφους σας που θα διεκδικήσουν να χάσετε εσείς και να κερδίσουν αυτοί. Την κοινοβουλευτική διαδικασία, έδρα, εκλογές και όλα αυτά. Η Άντζης, ο δάσκαλος που είπατε. Πετκανάς, σημειώνω για να μην ξεχάσω κανέναν. Γούλιος, Τσικαλάγιας, Μαγαϊός, Χατζησημεωνίδης. Είναι μερικά από τα πρόσωπα, τα οποία άλλοι λένε διεκδικούν, άλλοι θα πούν σε λίγο κτλ. Τι αισθάνεστε για όλη αυτή την ιστορία? Βέβαια, βλέπω πολλά πρόσωπα που μπορεί να μιλήσουν δημόσια... και λίγο άσχημα για την Δημοκρατία. Παραλά, να πούμε, έχουν επιστρέψει. Δημόσια, από ό,τι είδα. Να σας ολοκληρώσω. Τον κύριο Γούλιο είπε ότι θα διεκδικήσει. Περιμένετε να πω μερικά πράγματα. Τον κύριο Τσικαλάγιο θα διεκδικήσει. Περιμένετε να σας πω μερικά πράγματα. Ναι, βεβαίως. Θα έρθουν κι άλλοι, μην ανησυχείτε. Η Νέα Δημοκρατία. Άρα υπάρχει ενδιαφέρον. Έτσι, πάντοτε προκαλεί. Το Πασόκ ψάχνει να βρει και δεν βρίσκει τοπικά, αλλά εν πάση περιπτώσει εσείς πάντα έχετε πολλούς. Θέλω να σας πω ότι. Αυτός, επειδή είμαι μια. Ένας άνθρωπος που προέρχομαι, δεν άλλαξα ποτέ φανέλα, είμαι σε αυτή την παράταξη από 16 χρονών. Ναι. Χαίρομαι που σε αυτή την παράταξη στις καλές υπάρχει, εποχές και στις υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον για τη λίστα της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Αυτοί όλοι όμως έρχονται να μπουν για να χάσετε εσείς. Λογικό δεν είναι? Λογικό. Θέλουν να σας κερδίσουν, ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι. Πείτε μου κάτι που ακούω. Εγώ, ξέρετε, καμιά φορά λίγο τα πετάω αυτά, τα συζητάω δημόσια. Μου λένε ότι έχετε δυνατότητα, ας πούμε, κάποιος να κόψετε, αν θέλετε, από τη λίστα εσείς, επειδή συμμετέχετε σε μια εκτελεστική επιτροπή. Είναι εκλεγμένη στην εκτελεστική γραμματεία του κόμματος. Έχετε σκοπό να κόψετε, παράδειγμα, τον Μανώλη, τον Ανδρέα ή τον Κώστα? Δεν έχω ένα σκόπο να κόψω κανέναν. Επειδή φοβάστε κάποιον αυτό, ή όχι? Αυτό, όχι, όχι, όχι. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να συνεχίσω να κάνω τη δουλειά μου. Mm-hmm. Δεν, στην πολιτική, κύριε Παραρά, δεν μπήκα ούτε για να κάνω καριέρα, ούτε για να αλλάζω καρέκλες, mm-hmm, σαν τα πουκάμισα. Το ξέρετε πολύ καλά ότι είχα προτάσει να πάω και για δήμαρχος εκεί και για εκεί. Ο στόχος μου ήταν η κεντρική πολιτική σκηνή. Ναι. Σε αυτό το κομμάτι αγωνίζομαι. Συνεχίζω να αγωνίζομαι. Ναι. Έχω ακόμα, σας είπα, θέλω να δώσω ένα νέο όραμα. Θέλω να προσφέρω. Αυτή είναι η λογική με την οποία πολιτεύομαι, έτσι, mm-hmm, της προσφοράς. Ναι. Μοναδική μου, λοιπόν, δύναμη είναι η εμπιστοσύνη των πολιτών, το ότι αγωνίζομαι για τα προβλήματά τους και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι. Από εκεί και πέρα δεν μένω στη διαδικασία ούτε λίστες, ακόμα δεν έχουμε εκλογές. Mm-hmm. Πρώτα. Προς στιγμή, εντάξει. Ναι, δεν υπάρχουν έτσι εκλογές. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, μπορεί αύριο να ανακοινωθούν. Μην λέτε μεγάλες κουβέντες. Ναι. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να μιλήσω. Αν γίνουν εκλογές, είστε έτοιμοι εσείς? Προσωπικά, το γραφείο σας, εσείς είστε έτοιμοι? Σας είπα ότι εγώ δεν σταμάτησα 2 χρόνια να μην έρχομαι στην Καστοριά, mm-hmm, ούτε να ζω σε γυάλινο. Εδώ ζει η οικογένειά μου, εδώ ζει τα παιδιά. Αυτό, το έκαναν άλλοι βουλευτές, ας πούμε, δεν έβλεπα κανέναν. Κάποιοι βουλευτές, κύριε Παράτσε, της Καστοριάς. Όχι της Καστοριάς, αλλά γενικά. Ναι, ναι. Ζούνε στην Αθήνα. Ζούνε στην Αθήνα. Πηγαίνουνε στο Σαββατοκύριακο. Ζούνε στην ζωή της Αθήνας κτλ. Εγώ λέω ότι δεν σταμάτησα να έρχομαι στην Καστοριά, να κάνω συναντήσεις στο γραφείο μου, να δέχομαι όλο τον κόσμο που ζητάει ένα παιδί για τα προβλήματα. Αυτό. Δεν, βεβαίως, κάτι, δεν κάνετε κάποια χάρη. Γυρίζω. Δεν μας κάνετε χάρη. Δεν λέω, κάνετε χάρη. Λέω, λέω, δηλαδή, ότι συνεχίζω. Τους βλέπετε, κρατάτε επαφή. Μπράβο σας. Συνεχίζω. Ωραία. Και γυρνάω. Εντάξτε, σε όλες τις περιοχές. Ένα που σας αναγνωρίζουν αρκετοί,
είναι ότι ανά πάσα στιγμή η φορέαση και τα λοιπά, όποτε χρειαστεί και σας τηλεφωνήσει, είστε παρούσα. Αυτό είναι, το λέω και το αναγνωρίζω και εγώ, που λέτε ότι είμαι κακός πάντα και δεν αναγνωρίζω τα καλά. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω όμως κάτι. Αυτή η ιστορία με τη λίστα. Σκέπτεστε κάποιον από αυτούς που ανέφερα ως αντίπαλο σοβαρό και θέλετε να το κόψετε? Πείτε μου δημόσια, αν θα μπείτε στη λογική αυτή. Σε καμία λογική. Λέτε όχι, φοβάστε κάποιον από αυτούς. Σας είπα, κοιτάω το δικό προτιμάτε μου τον αγώνα. Προτιμάτε κάποιον από αυτούς? Όχι, όχι, δεν μπαίνω καν σε αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Πιστέψτε με. Δεν μπαίνω καν σε αυτή τη διαδικασία. Ποιοι θα είναι στη λίστα? Βεβαίως, φαντάζομαι ότι ο κύριος Παπαδόπουλος, που είναι πρόεδρος τώρα Δημοτικού Συμβουλίου, που ήταν πολυτεθής στις προηγούμενες εκλογές, ναι. Δεν έχω ακούσει δεν ότι ενδιαφέρεται. Βεβαίως και υπάρχουν και νέοι ενδιαφερόμενοι. Ένας θα μπει και άλλοι. Τι λέτε? Ο κύριος Τσικαλάγιας θα είναι? Δεν το ξέρω, γιατί δεν έχω πει σε αυτή τη διαδικασία. Είπατε πριν για κυβερνητικό σχήμα κτλ. Αλλά ο ίδιος λέει ότι σήμερα ήταν στη θέση σας, θα ήταν υπουργός. Εσείς δεν είστε υπουργός. Γιατί γελάτε? Γιατί δεν διεκδικώ την υπουργική θέση. Γιατί? Γιατί να βοηθήσετε την καρδιά από τη θέση αυτή, γιατί? Μισό λεπτό, θα με αφήσετε, θα σας πω. Θα σας το πω. Κύριος Τσικαλάγιας το έχει πει δύο φορές. Ένα δεδομένο. Σήμερα θα ήταν υπουργός. Θέλω να πατάω γερά στα πόδια μου. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν διεκδικώ κάποια υπουργική θέση. Τουλάχιστον στην δεν προηγούμενη έτοιμοι, πιθανόν να μην είμαι τόσο έτοιμη για να πετύχω σε αυτό το ρόλο. Mm-hmm. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σοβαροί και να ξέρουμε που πατάμε. Mm-hmm. Γιατί μια υπουργική καρέκλα, κύριε Παρά, μπορεί, όπως λέτε, να βοηθήσει την πόλη, μπορεί όμως και να τη χαντακώσει. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι κρίσιμη περίοδο. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να συνεχίζω να προσφέρω προς τους πολίτες μου, να αγωνίζομαι, να δίνω ένα νέο όραμα, να προσπαθώ και στο κομμάτι της γνωμοποιίας και στο κομμάτι του πρωτογενή τομέα και στο κομμάτι του τουρισμού που πρέπει να δούμε ιδιαίτερα και στο κομμάτι της λίμνης, γιατί έκανα αγώνα ο φορέας διαχείρισης της λίμνης να έρθει στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχοντας το έργο σημαία η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αλλά δυστυχώς δεν έχει συσταθεί. Mm-hmm. Πρέπει να συστήσουμε το φορέα. Αυτό δεν ασχολείται κανείς, κύριε Αντωνίου. Δεν βλέπετε γιατί εγώ γίνεται όλο αυτό. Κομμάτι περιφερειακά που και τοπικά δεν ασχολείται κανείς. Κύριε Παραρά, άσκησα βέτο τότε στον Υπουργό όταν έφερε το νομοσχέδιο. Μην πάτε αλλού όμως, τώρα είμαστε σε άλλο θέμα. Λέτε λοιπόν ότι για να πείτε ότι θέλετε να είστε υπουργός και τα λοιπά, να είμαστε, λέτε, σοβαροί και να πατάμε καλά στα ποδαράκια μας, λέτε. Βεβαίως. Και λέτε ότι ακόμα δεν αισθάνεστε απόλυτα έτοιμοι. Βεβαίως. Για ένα τέτοιο ρόλο, έτσι. Ωραία, σας θυμάστε που λέτε. Δεν το έχω γι' αυτό και δεν το λέτε ότι θα δεν είστε... το έχω διεκδικήσει, κατά κύριο. Και δεν το διεκδικείτε. Γιατί για να στο δώσει κάποιος πρέπει να το διεκδικήσεις. Α, το διεκδικεί κάποιος, έτσι, λέτε. Έτσι. Λογικό δεν είναι. Δηλαδή τώρα Κουκουλόπουλος ή Παπαδόπουλος τι παραπάνω κάναν? Πώς διεκδικήσαν? Τι είπαν? Σαμαρά, βάλε μας εδώ και τώρα. Αλλά νομίζω ότι δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία της διεκδίκησης. Προς το παρόν σας είπα. Ναι. Γιατί θέλει μια εμπειρία. Εντάξει, θέλει μια προϋπηρεσία. Νομίζω ότι σιγά σιγά και δεν χρειάζεται, βήμα-βήμα. Έχετε κερδίσει τα δύο χρόνια αυτό που λέτε τώρα? Αισθάνεσαι ότι κερδίσατε πράγματα? Ότι όντως γνωρίζω πολύ περισσότερα πράγματα. Ωραία. Από τότε, πριν το 2012, σίγουρα. Πείτε μου κάτι, γιατί άκουγα συνέχεια τον Μάρτιο, που είναι η ωραία η άνοιξη, τον Απρίλιο, τον Μάιο, το καλοκαιράκι, ότι τρέχατε να βγάλετε αγγελί και κυνηγήσατε Χατζησιμεωνίδη? Γιατί το άκουγα αυτό συνέχεια για σας? Κύριε Παρά, νομίζω ότι μετά από 5 μήνες mm-hmm. από τις εκλογές έχει ήδη αποφασίσει ο Καστοριανός λαός. Όχι, το άκουγα. Ποιον θέλει είτε στην περιφέρεια είτε να ακούω από την ομάδα Χατζησιμεωνίδη ότι θα έρθει και η ώρα της Μαρίας. Λέω, γιατί το άκουγα αυτό? Έχετε εμπλακεί, είπατε εσείς για το γραφείο σας να κάνουμε αγώνα για όχι. τον Ανέστη που ήταν παλιός βουλευτής και τα λοιπά. Τι έγινε? Όχι, όχι, όχι. Κύριε Παραρά, όπως είπα, ήδη έχει αποφασίσει ο Καστοριανός λαός ποιος θέλει. Κάποιοι μπορεί να τονωθούν. Θέλει. Αυτό λέω, εμπλακήκατε, είχατε εμπλακεί. Πάντα, ναι. και μου το έχει πει και άλλος πολιτικός, ότι όταν κάποιος κερδίζει, κερδίζει μόνος του. Όταν κάποιος χάνει, φταίνε πάντα κάποιος άλλος, mm-hmm. ο βουλευτής ή αυτό. Καλό θα είναι ο καθένας να κάνει την... Να βρίσκει τους λόγους να βρίσκει της ήττας, τους λόγους της ήττας και να μην ναι. αποδίδει λόγους σε κάποιον άλλο. Λέτε ότι δεν είχατε κάποια εμπλοκή. Όχι. Ούτε το και νομίζω σας. Το έχουμε ούτε το αναλύσει σας. Και σε ραδιοφωνική συνέντευξη ναι, ούτε που το είχαμε σας. Κάνει. Λοιπόν, πείτε μου κάτι για να κλείσω με αυτό. Δεν σας ενδιαφέρει. Έχει αποφασίσει ο κόσμος της Καστοριάς ποιον θέλει για δήμαρχο, ποιον θέλει για περιφερειάρχη. Δεν νομίζω ότι ο βουλευτής μπορεί να αποφασίσει. Όταν ο λαός θέλει να αλλάξει. Εγώ δεν σας είπα ότι αποφασίσατε. Ναι. Αν είχατε εμπλακεί, αν είχατε ασχοληθεί, αν παίρνατε τηλέφωνα και λέγατε ο κόσμος τώρα, προσέξτε. Θα θυμίσω. Αυτά που λέτε τώρα κρίνεται και η ειλικρίνειά σας.
Η κοινωνία και δεκάδες ομάδες σας παρακολουθούν και ξέρουν αν τρέχατε για τον Μανώλη, για τον Ανέστη ή για τον Βασιλιάδη κτλ. Ό,τι λέτε, ξέρει ο κόσμος, αλλά τα αλήθεια ψέματα. Εγώ δεν μπορώ να το ξέρω. Εγώ κρατώ αυτό που μου λέτε, πιστεύω ότι μιλάτε με ειλικρίνεια. Κοίτα, οι δημοτικές εκλογές ήταν 6 ψηφοδέλτια. Mm-hmm. Τα 3 εκ των, από τα 6 ψηφοδέλτια. Να μην πω για το ψηφοδέλτιο του κ. Κουμπάνη, ο οποίος ήταν στο χώρο επίσης της Νέας Δημοκρατίας, πήγε στους ανεξάρτητους Έλληνες, μετά πήγε στο ζώο, που πάλι είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία, γιατί μετήχανε. Οι τρεις υποψήφοι λοιπόν, και ο κ. Αγγελής, και ο κ. Χατζημανίδης και ο κ. Βασιλιάδης, προερχόνται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν δόθηκαν χρήματα. Εντάξει, μην τα λέμε αυτά. Οπότε, καθαρά μου λέτε ότι δεν ασχοληθήκατε. Έχει κρυφτεί. Δεν ασχοληθήκατε από τον κόσμο της Καστοριάς. Είναι κρίμα να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία για να μιλάμε. Για να κλείσουμε σε ένα λεπτό. Δεν σας ενδιαφέρει τι ψηφίζω εγώ και τι δεν ψήφισα κτλ. Όμως η κοινωνία, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το κάνουμε, εσείς τώρα ζητάτε ξανά ψήφο. Μπορώ να καταλάβω τον λόγο. Δηλαδή, κοιτάτε τώρα τον κόσμο στα μάτια του τηλεθεατές και του λέτε ψηφίστε με ξανά. Γιατί, κύριε Αντωνίου? Γιατί η ζωή μας και με τη Δημοκρατία όσους... είναι καλύτερη, γιατί πετύχατε? Αυτά θέλω να ακούσω για το τέλος. Λοιπόν, καταρχήν να αναφερθώ στο ότι είμαι μια αγωνίστρια της παράταξης με την ίδια φαρνέλα από 16 χρονών που με τίμησε η παράταξη στις βουλευτικές εκλογές του 9 στη λίστα τότε για πρώτη φορά και το 12 στην εκλογή του αξιώματος να εκπροσωπώ το νομό στη Βουλή των Ελλήνων με την Νέα Δημοκρατία. Αυτό που βλέπω από τον κόσμο είναι ότι βλέπει ότι στη δύσκολη συγκυρία αυτών των 2 χρόνων ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος και παραμένει ακόμα. Βλέπουν την τεράστια προσπάθεια που γίνεται. Προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα. Με συνεχείς ερωτήσεις, με συνεχείς συναντήσεις, κοινοβουλευτικά. Καταφέραμε σε δύσκολες, όπως είπαμε, καταστάσεις, λόγω χάρη που αναφέρεται το φόρο πολυτελεία στη Γούνα. Ήταν δύσκολο. Αγωνίζομαι. Και αγωνίζομαι. Αγωνίζομαι. Εποχή, λέτε, να εξαιρεθεί αυτό. Να εξαιρεθεί αυτό. Αγωνίζομαι λοιπόν για τα θέματα του νόμου. Αγωνίζομαι έντονα γιατί και για τα ΤΕΗ, μαζί με όλους τους φορείς. Και αυτό θέλω να πετύχω. Ο σκοπός μου είναι όλοι οι φορείς, αυτοδιοικητικοί και πολιτεία και βουλευτές, να στηρίξουμε, να κάνουμε ένα γενικό πλάνο και να διεκδικούμε συνεχώς πράγματα. Λόγω χάρη, αναφερθήκατε και άκουσα, ή διαβάζω σε κάποια ηλεκτρονική ιδιοσιογραφία, εκτός η περιφερειακή από τις συμβάσεις. Μα ο βουλευτής δεν φέρνει θέση. Αν δεν αιτηθεί η αυτοδιοίκηση να μεταφέρει στον βουλευτή. Διεκδικείτε όμως. Φωνάζετε. Αν δεν ζητήσει ο Δήμαρχος σε συμβείς. Όπου βρείτε θέμα, πρέπει να τρέχετε να ρουμάτε. Δεν ανάγκη να πάρετε το Δήμαρχο, να του πείτε Δήμαρχε, γιατί δεν κάνεις. Είναι κακό. Δεν λέω ότι είναι κακό. Απλά δεν φταίει ο βουλευτής. Να αναλάβουμε τις ευθύνες που μα αναλογούν. Βεβαίως θα τις αναλάβω. Εγώ ενοχλούμαι να βλέπω απλά ότι προκυρήσονται θέσεις σε ΚΑΒ και δεν είναι Καστοριά μέσα. Να σας πω, επειδή κύριε Παραρά, έκανα συνάντηση με το ΕΚΑΒ πριν 20 μέρες, μου τέθηκε σε έναν διαγωνισμό που ήδη είχε ξεκινήσει. Και είμαστε απ' έξω εμείς που δεν έχουμε προσωπικό εδώ. Μισό λεπτό. Θα σας πω ένα δεδομένο. Ότι εμείς έχουμε 12 οδηγούς στο ΕΚΑΒ και η Πτολεμαΐδα έχει 6. Η Πτολεμαΐδα δεν έχει άτομο. Ξέρετε πόσα είναι σε λειτουργία, κυρία Αντωνίου? Το ξέρω. Το ξέρετε ότι το νοσοκομείο της Καστοριάς δεν έχει, γιατί το μικρό συστηματάκι ασκή, νομίζω λέγονται, για να βάλουμε αίμα? Το ξέρετε ότι δεν έχουμε? Τα έχουμε, ξέρω, καταντήσει να μην θέλουν αιμοδότες να πηγαίνουν στο νοσοκομείο. Γι' αυτό αγωνίζομαι, ωραία, κύριε Παραρά. Γιατί να σας ψηφίσουμε, πείτε μου? Γι' αυτό ακριβώς. Επειδή είστε αγωνίστρια. Επειδή αγωνίζομαι και όσοι με έχουν γνωρίσει, όσοι έχουμε κατέβει μαζί στην Αθήνα, καταλαβαίνουν ότι είμαι ένας δυναμικός άνθρωπος, ένας βουλευτής που τον γνωρίζουν κάτω στην Αθήνα, σε όλα τα Υπουργεία, είτε προέρχονται από την κυβέρνηση. Και να σας πω κάτι, στην τελευταία μου ομιλία, κύριε Παραρά, στη Βουλή, στην τελευταία μου ομιλία, ήρθε μια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μου είπε ότι έχεις ανέβει πάρα πολύ. Και είναι πολύ σημαντικό η αντιπολίτευση να σε αξιολογεί και να σου λέει καλά πράγματα. Μάλιστα. Θα σας αποχαιρετήσω. Θα το δούμε όλο αυτό πώς θα πάει τώρα σε επίπεδο εκλογών. Είτε τώρα, είτε τον είτε τον Μάρτη. Νομίζω ότι θα πάμε το 2016. Εντάξει. Εσείς θέλετε όλοι οι βουλευτές να πάτε 2016. Άμα ήταν να το θέλαμε όλοι, όλοι που ψηφίζαμε τον Πρόεδρο Δημοκρατία. Δεν εννοώ για εσάς. Εσείς ξέρετε καλά ότι
πολλοί από εσάς δεν θα είστε στην επόμενη Βουλή. Ενδεχομένως από τη Νέα Δημοκρατία να είστε κανένα 70 ή 60 ή δεν ξέρω πόσοι. Ενδεχομένως, δεν ξέρω. Με τη φωτογραφία που βλέπουμε αυτό. Δεν το ξέρω. Γιατί βλέπουμε δεν μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε. Να σας πω, θέλετε ψήφο για μία τετραετία ακόμα ή κάνα δύο χρονάκια μετά τα 4 χρόνια να πάρετε και τη βουλευτική σύνταξη. Τι θέλετε? Δεν ξέρω αν θα. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Ούτε ξέρω αν θα. Νομίζω καταργήθηκαν οι βουλευτικές συντάξεις. Αν δεν έχουμε βουλευτικές, ναι. Το καταργήσατε. Δεν άρα δεν κοιτάτε να πάρετε, να συμπληρώσετε για να πάρετε και βουλευτική σύνταξη. Πιστέψτε με. Τη σύνταξη τη βλέπω πολύ μακριά από μένα. Δεν είμαι άνθρωπος τέλος πάντων που να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία ότι θέλω 2 χρόνια για εκεί ή θα θέλω 5 χρόνια για εκεί. Δεν με απασχολεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Και εγώ σας ευχαριστώ που είχαμε την ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε. Να καλά. Και εύχομαι, κύριε Παρά, και ελπίζω να έχουμε συχνά αυτές τις συναντήσεις για τα διάφορα θέματα. Θα μιλάμε συνέχεια από εδώ και πέρα. Και αυτό που θέλω να πω επίσης ότι στα 2 χρόνια ήρθαν αρκετοί υπουργοί. Στην Καστοριά. Μα λέει κάτι αυτό. Όχι, είναι σημαντικό ο υπουργός να έρχεται επειδή και να βλέπει από ωραία κοντά. Ξενοδοχεία μας. Να τα λύνουμε ακόμα αφού έρχονται. Ακόμα γι' αυτό. Να τα λύνουμε. Γιατί θα έχουν να λένε πολύ καλά λόγια για την Καστοριά. Μακάρι. Αλλά το ότι έρχονται όχι εδώ και με βλέπουν. Λίμνη όμως, με το που βλέπουν λοιπόν την κατάσταση από κοντά, όπως εγώ στα Ιεροσόλυμα, όταν βλέπεις μια κατάσταση από κοντά, την κρίνεις διαφορετικά. Αυτό το θέλει σας είναι. Και κάλεσα επίσης τον χθες το βράδυ, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Καρασμάνη, γιατί ήδη εγκρίνεται η νέα ΚΑΠ, που είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τους αγρότες μας. Μου υποσχέθηκε ότι μέσα στο Νοέμβριο θα βρει κάποια ημέρα για να γίνει μια ημερίδα για ενημέρωση των αγροτών και των κτηνοτρόφων στα θέματα της νέας ΚΑΠ, να είμαστε προετοιμασμένοι και να κάνουμε μια επίσκεψη και στη ΓΙΟΚ και στην ΑΚΡΟΚΑ και στους φασολοπαραγωγούς, να δει από κοντά όλα τα θέματα που προσφέρουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Καλή επιτυχία και σε εσάς και σε όλους για την προσπάθεια την εκλογική, λέω έτσι. Δεν είμαστε σε εκλογές, οπότε δεν την αποδέχομαι τις ευχές σας. Εύχομαι πάντως να μην πάμε σε εκλογές, γιατί όντως δεν θέλει κανείς εκλογές. Ήταν κοντά μας, κυρίες και κύριοι, η κυρία Μαρία Αντωνίου, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Ζητά ξανά την ψήφο σας. Ολοκληρώνουμε, αλλά θέλω να σας πω μόνο, θα το δείτε και στον αλφαfm.gr, ένα νέο αποκλειστικό, αποκαλυπτικό μας θέμα για την αγορά ασκών αίματος που δεν έχει το νοσοκομείο Καστοριάς. Είναι μια αποκάλυψη με βάση πληροφορίες που κάνουμε. Οι αιμοδότες δεν μπορούν να δώσουν αίμα και ίσως θα πρέπει να κάνουμε και έναν έρανο για να συγκεντρώσουμε, για να αγοράσουμε αυτά τα απαραίτητα εργαλεία. Έρανο για την αγορά ασκών αίματος. Να δει λίγο ο διοικητής του νοσοκομείου, έχουμε ή δανειζόμαστε από την Κοζάνη και η Κοζάνη του ζητάει πίσω. Για σκεφτείτε που καταντήσαμε. Μειωμένοι αιμοδότες δεν πάνε στο νοσοκομείο, θα το ανοίξουμε από αύριο. Θέλω να έχετε μια ευχάριστη νύχτα. Γεια σας.